Άρα να σου πω το εξής. Πάει λοιπόν και παίζει ο ΠΑΟΚ στη Λαμία. Έτσι. Παίζει Λαμία ΠΑΟΚ. Ναι. Και πιάνει η Λαμία, λέει η Λαμία. Λέει η Λαμία. Λέει η Λαμία. Πρόσεχε εδώ, λέει η Ξάνθη. Ναι, σωστά. Λέει η Λαμία. Μπήκανε 200 ΠΑΟΞίδες με πλαστά εισιτήρια. Άκουγα όλους τους συναδέλφους χθες το βράδυ που λένε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πάει και τα πληρώνει αυτά. Πες μου λίγο πώς ακριβώς τα πληρώνει. Για να καταλάβω κι εγώ τι ακριβώς. Δηλαδή, τι τιμολόγιο κόβεται ακριβώς. Περιπλαστών εισιτηρίων. Γιατί νομική κάλυψη, νομική κάλυψη να πας και να πληρώσεις τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, σωστά. Δεν υπάρχει φαντάζομαι, σε καμία των περιπτώσεων. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Μα δεν υπάρχει. Και εδώ μιλάμε για μεμονωμένα εισιτήρια. Άμα πας στον αθλητικό δικαστή που πήγε. Στον αθλητικό δικαστή ο Άρης για το συγκεκριμένο πράγμα και απορρίφθηκε γιατί δεν υπήρχε λόγος κλήσης, γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπήρχε λήψη εισιτηρίων από την ΠΑΕ Άρης. Δηλαδή, εν τη γενέση το θέμα, από ναι. τη δικαιοσύνη είπε: παιδιά, δεν είχε ευθύνη καμία η συγκεκριμένη ΠΑΕ διότι δεν πήρε εισιτήρια. Αλλά και να έπαιρνε εισιτήρια. Δηλαδή, κάνω εγώ μια πλαστογραφία στο Λίπερο. Εγώ. Την πληρώσει η διοίκηση του Λίπερο. Αν την κάνω εγώ την πλαστογραφία και δεν έχω επιτελικό ρόλο υπογραφή, εννοεί οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, έτσι. Πόσο αυθαίρετα μπορεί να λες, και άντε το λες. Άκρη δεν βγάζεις, Χρυσάνθη. Πέρσι, ρε φίλε, που έγινε το περιστατικό. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν βγήκε η Ξάνθη να το πει. Περίμενε φέτος, μόλις γίνει το Ξάνθη, Άρης να το πει. Είναι εμφανέστατο το ότι γίνεται. Από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει για ποιο λόγο προσπαθεί η Ξάνθη τώρα να δυναμητήσει το παιχνίδι. Βρήκε μια δικαιολογία για να δώσει εισιτήρια. Δεν είναι κακό να σου πω κάτι. Ο Άρης μου έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Ναι, έχει. Καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει καλές σχέσεις με την Ξάνθη. Έχει καλές σχέσεις με τον Πανετολικό. Παράδειγμα, λέω τώρα ναι. στην τύχη, λέω μια ομάδα. Και κάνει την πολιτική της η κάθε ομάδα. Απλά μην μας κουρδεύουμε στα μούτρα μας. Να μας πούν, δεν σας γουστάρω. Δεν σας δίνω εισιτήρια. Δεν σας δίνω εισιτήρια. Τώρα, επειδή με σεβασμό στον Άρη ναι, και επειδή ναι. δεν του λέτε τις αλήθειες και 260 περίπου. Εντάξει, πήγε προσωπικού μετά. Ναι, αλλά ποιο είναι το αφεντικό. Ποιο είναι το αφεντικό. Περίμενε, το αφεντικό ξέρουμε. Ο Άρης είναι το αφεντικό. Το λέει το σύνθημα, ρε παιδιά. Τη πόλη είναι άλλο, είπαμε. Το από τη πόλη είναι ο Ηρακλής. Είναι άλλο. Σήμερα έχει φιλικό στο ποδόσφαιρο. Αυτό πάλι. Εντάξει. Θα τα πούμε αυτά πιο μετά. Φιλικό στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ποιο είναι το αφεντικό. Φιλικό είναι. Είναι κανονικό. Κοίταξε. Αναβλήθηκε το κανονικό. Κοίταξε. Το αφεντικό γενικότερα τα τελευταία 4-5 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουν λίγο μπερδευτεί. Τουλάχιστον ξέραμε πριν ότι είναι Ολυμπιακός και ελέγχει και την ΕΠΟ και ήμασταν ήρεμοι. Ναι. Τώρα εδώ έχουμε πολλά αφεντικά. Δηλαδή προχθές διάβαζα Σταύρο Κόλκα. Ήθελα να το ρωτήσω κιόλας, φίλε, να τον βγάλουμε κάποια στιγμή το Σταύρο. Και λέει, στην ΕΠΟ λέει, ο ΠΑΟΚ έχει 8 συμβούλους. Θα έλεγα. 8 η ΑΕΚ έχει 8 και ο Ολυμπιακός 1. Συγγνώμη. 2, τι 2. Είναι η ΕΠΟ. Ναι. Βουλή. Δηλαδή, ο δικός μας που είναι. Ο δικός μας. Ούτε ο Άριος. Του Παναθηναϊκού που είναι. Δεν έχει ανθρώπους. Δηλαδή, συγγνώμη, πλέον τα λέμε, να σου πω κάτι. Μα αυτό είναι καλό. Είναι πιο τίμιο αυτό, ξέρεις, από αυτό που κάνει η Ξάνθη. Κάνει... Γιατί σου λέει. Η Ξάνθη θα μπορούσε να πει, φίλε, κοίταξε. Η Ξάνθη θα μπορούσε να πει, έχω 15 βαθμούς. 15 δεν έχει Ξάνθη. Πώς εσύ, έχει. Δεν θα μπορούσε θέλω να πει τίποτα. Να νίκη, έτσι έτσι γουστάρω. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Αφού ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον γηπεδούχο να δώσει να μην δώσει εισιτήρια. Δεν γουστάρω. Γουστάρω να δώσω στον ΠΑΟΚ, δεν γουστάρω να δώσω στον Άρη. Να σου πω κάτι. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή θα έβγαινα, εγώ θα έκραζα, αλλά πάλι, είναι ξεκάθαρο. Ναι, πήγαν, πάλι θα γινόταν. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι ξεκάθαρο. Εδώ τώρα να πηγαίνεις, να λες, επειδή πέρσι μπήκανε κάποιοι ναι, με πλαστά εισιτήρια. Και σου λέω, πόσα εισιτήρια είχε πέρσι το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Τι εισιτήρια. Πόσα εισιτήρια δήλωσε. Τι εισιτήρια. Κανονικά. Πόσα εισιτήρια είχε. 3.400 τόσα είναι που δηλώνει ξανά. Ναι. 3.435 για μέσα. 14.000. Αυτά λέω. 7.000. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Μα εγώ δεν έχω θέμα με αυτό. Το καταλαβαίνω. Ο οπαδός που λέει, με τον Ολυμπιακό, οι ομάδες έχουν συμμαχίες μεταξύ τους. Άσχετα αν ο οπαδός το προχωράει πάντα, μιλάει για παραρτήματα, μιλάει για το ένα, μιλάει για το άλλο ή οτιδήποτε άλλο. Οι ομάδες έχουν συμμαχίες. Μόνος του δεν μπορεί να πάει κανένας. Ούτε ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει μόνος του, ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει μόνος του, ούτε ο Άρης μπορεί να πάρει μόνος του κανένας. Ειδικά δεν έχεις Σαββίδη, Μαρινάκη, να έχεις δηλαδή ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες με ανθρώπους μέσα στις ενώσεις, μέσα στην ΕΠΟ κτλ.
Δεν μπορείς να πας μόνος σου. Δεν υπάρχει κανένας που να το λέει αυτό. Μπορείς και μετά θα παίξεις γάμα αριστεχνική. Ναι. Λέω εγώ. Έπαιξες και εσύ γάμα αριστεχνική. Όχι, γιατί ούτε εσύ είσαι μόνος. Άσε. Με ο Παπαθανασάκης με τον Ολυμπιακό ήταν. Άστα τώρα, μην με τον ανοίγει. Με το μυαλό του. Με το μυαλό του. Σωστό. Σωστό τώρα είναι. Ναι, αλλά ψήφιζε Ολυμπιακό, φίλε. Ηλικία τζι στο να μην πω πού. Ψήφιζε Ολυμπιακό. Στην Ξάνθη κάπου νομίζω. Και αυτό στην Ξάνθη. Ωρε φίλε με την Ξάνθη. Τι παίζουμε. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Ωραίο. Ωραίο, δυνατό. Γενικότερα λοιπόν θεωρώ μια αστειότητα αυτό το θέμα με τα εισιτήρια. Δεν ήθελε η Ξάνθη να δώσει εισιτήρια. Επειδή για, κατά την άποψή μου ξεφτυλίστηκε, πήγε σε αυτό το τα πλαστάκι είναι στη δικαιοσύνη. Και να πω γιατί άκουγα χθες τον Τρέγια που έλεγε θα βγει η δικαστική απόφαση κτλ. Στη δικαιοσύνη λοιπόν το θέμα των πλαστών εισιτηρίων ποιο είναι κατηγορούμενο. Η ΠΑΕ. Όχι βέβαια. Βέβαια. Το αφήνεις όμως να εννοηθεί έτσι και ο άλλος που δεν ασχολείται και δεν ξέρει, νομίζω ότι είναι η ΠΑΕΑΡΙΣ. Δεν είναι η ΠΑΕΑΡΙΣ. Είναι η αυτεπάγγελτη δίωξη που έγινε γιατί παρουσιάστηκαν πλαστά εισιτήρια σε ένα αθλητικό γεγονός. Ούτε καν κατηγορούμενος κανονικός δεν υπάρχει, φίλε. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει φυσικό είναι πρόσωπο. Είναι καταπαντός υπευθύνου νομίζω. Ναι. Το αυτεπάγγελτο. Ναι, το απλό, ναι. Πόσα εισιτήρια. 6.558. Πολλά έτσι. Άρα εντάξει, τα δήλωσε τότε. Άρα τα δήλωσε σωστά. 6.558. Ωραία. Είχε τόσους, τόσους είχε. Εντάξει, εντάξει, όχι, εντάξει. Και 2.000-3.000 παραπάνω. Οι τζαμπατζίδες από εδώ, από εκεί. Όχι. Άμα δήλωσε αυτά τα εισιτήρια, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Σούπερ Λίγκα 6.550. Μια χαρά. Μια χαρά. Μπορεί να είναι και ρεκόρ εισιτηρίων που έχει δηλώσει η Ξάνθη. Μπορεί, είναι. Είναι, ναι. Άρα μια χαρά στο πέρσι. Ωραία. Ας το πάρω το Ξάνθη. Το Ξάνθη Ολυμπιακός. Εγώ σου λέω ότι οι ομάδες γενικά τώρα 45, ρε φίλε. 45. Σε παρακαλώ τώρα. Η ουσία χρήζεται και κόστη είναι την παίρνουμε στο 2020. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τελικούς με κόσμο. Ωραία, ναι, δεν μπορεί να μετακινεί το κόσμο που σε όλες τις χώρες είναι πραγματικά μια ηρωτελεστία να πάρει ο άλλος το τρένο, το λεωφορείο, να πάει μαζί με άλλους 5.000 οπαδούς στην άλλη έδρα. Έχει απόλυτο δίκιο και να σου πω κάτι. Είναι η ουσία του πράγματος. Και να σου πω κάτι. Δεν θα έπρεπε τώρα ο ΠΑΟΞής, άποψή μου είναι αυτή, να μιλάει έτσι και να υπερασπίζεται την Ξάνθη επειδή. Η άλλη ομάδα είναι ο Άρης, γιατί ο ΠΑΟΞης σε αυτό το συγκεκριμένο γήπεδο έχει υποστεί πολλά. Θυμάσαι το παλικάρι με το πορτοφόλι του που έχασε το πορτοφόλι του και τον τρέχανε. Και τον ναι, τρέχανε. Ναι, ναι. Ναι, δεν γίνεται όμως όταν τα κάνουν στον Αριανό να λες εντάξει, οκ. Και όταν γίνεται σε σένα να λες που δικαίως τότε το παλικάρι. Εγώ το θυμάμαι, το λέγαμε δημοσιογραφικά. Έχασε το πορτοφόλι του και επειδή βρήκε όλα στο πορτοφόλι του, τον έκανε κατηγορούμενο για τα επεισόδια. Κάτσε ρε φίλε. Εντάξει, πόσα τέτοια. Εντάξει, αλλά όλοι θυμόμαστε εκείνο πάνω. Οκ, τώρα Ξάνθη είναι με την αποδοχή. Τα ωραία τη ελληνική ράτσα αυτό, ρε Ξάνθη. Εντάξει. Η κατσίκα του γείτονα κτλ. Πόσο μάλλον τα πάμε στα οπαδικά όπου είμαστε γκαγκά εντελώς. Σαραντάρια δεν έχει δώσει ο ΠΑΟΞης στην Ξάνθη. Ο Ηρακλειδέας δεν επιδούσε τα ρέματα εκεί σε εκείνο το μάτς. Δεν λέγανε ότι είναι του Ολυμπιακού η Ξάνθη κτλ. Ήταν, άλλαξε απλά. Έκανε άλλη συμμαχία. Οκ. Γιατί να σου πω κάτι όμως. Είναι και άλλο αυτό το εκπληκτικό. Και ότι όποτε έρχεται στην Τούμπα μας παίζει παθιασμένα και αυτό. Ξεσκίζεται κτλ. Ναι. Ξάνθη και τώρα. Μα αυτό είναι. Αλλάζουν οι ομάδες συμμαχίες. Δηλαδή λένε τώρα, ακούω Αριανούς και τους το είπα και την άλλη φορά, ότι ο Όφι είναι του ΠΑΟΚ. Δεν είναι του ΠΑΟΚ ο Όφι. Δεν έχουν χάσει επεισόδια. Από τότε που ήρθε ο Μπούσης. Έχουν χάσει επεισόδια. Ολυμπιακάρα είναι. Ολυμπιακάρα, αλλά έχει κάνει με το Μελισάν. Ο Μπούσης. Οι ισορροπίες δεν είναι. Γιατί άκουγα χθες Τρέγια, γιατί είναι η αγαπημένη μου εκπομπή, η Μαρμίτα το βράδυ, που έχει καταπληκτική εκπομπή. Να την ακούτε 9 με 11 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Και του λέει ο Τρέγια, τι λες ρε φίλε, λέει, Ξάνθη λέει, τότε πήγα να πάρω το πρωτάθλημα, μου ρίξε 4. Ναι, ρε Σιτάσο, πριν 5 χρόνια η Ξάνθη ήταν με άλλον φίλη. Τι να κάνουμε τώρα, αλλάζουν οι συσχετισμοί. Δηλαδή και πραγματικά, ακούω καμιά φορά πάω Ολυμπιακό, του ισχυρού αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, με οικονομικού παράγοντε. Δεν έχουν κανένα φίλο καταρχήν. Δεν είναι με κανένα φίλο. Είναι μόνοι τους και δεν έχουν καμία φύλλα προσκύμενη ομάδα. Δηλαδή, ας πούμε, έτσι παίζει το παιχνίδι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι παίζεται με τις ενώσεις, με την ΕΠΟ, με τους φίλους, με τις ομάδες, τις από εδώ, τις από εκεί. Έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλιώς πρωτάθλημα δεν παίρνεις. Έτσι το παίρνει τόσα χρόνια ο Ολυμπιακός. Είχε 7 πλατανιάδες και 9 κέρκυρες. Κάποια στιγμή πήγαν αλλού οι πλατανιάδες και οι κέρκυρες. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν υπάρχει κι άλλος που παίζει μπάλα. Αλλά το παραδεχόμαστε, ρε Ξάνθη. Όχι να λέμε τώρα για 45 πλαστά εισιτήρια. Τέλος πάντων. Μπήκε δυναμικά. Στην ουσία, ξαναλέω, ούτε στα επόμενα 100 χρόνια θα μπορούν οι φίλοι του Άρη να πάνε στην Ξάνθη, οι φίλοι του ΠΑΟΚ να πάνε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κόψαμε τα Άρης ΠΑΟΚ και αυτά, οκ. Okay, γιατί κάποιοι δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι πρέπει να περάσω μέσα από την πόλη και δεν πρέπει να σπάσω τα μαγαζιά της Τούμπας ή του Χαριλάου. Κάποιοι, δηλαδή, πήγε λες και δεν είχε του Μπιώτες Αργιανούς ή Χαλιλιώτες Παοξίδες.
Περνούσαμε τα και παίρνουσαν οι ορδές. Οκ. Okay. Δώσαν το δικαίωμα σε κάποιους. Αν και εγώ θεωρώ ότι πολλά από αυτά δεν τα κάναν πραγματικά αυτοί οι οπαδοί οι οποίοι θέλουν να πηγαίνουν στο γήπεδο και γουστάρουν όλο αυτό που λες. Το κάναν κάποιοι ακριβώς για να σταματήσουν οι μετακινήσεις. Βαλτί δηλαδή. Προβοκάτσια δηλαδή. Ναι, και από τη μία πλευρά και από την άλλη και από τον Ηρακλή και από τον Πάο και από τον άλλη. Παντού υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι μπαίνανε μέσα και λέγανε αυτός ο παιδιά ποιος είναι, πρώτη φορά τον βλέπω. Και ήταν αυτός ο οποίος ήταν το πρωτοπαλίκρο που έπαιρνε την πέτρα και έσπασε το μαγαζί του Σούμποντιτς. Μπήκαν διάφορα στοιχεία μετά. Μπήκαν και τα στοιχεία και τα λοιπά. Σου λέει, okay. Και αυτό και τα λοιπά και πολιτικά και. Και, ναι. Και. Αφού δεν μπορείτε λοιπόν να κάνετε Πάο Κάρι, το κόβω. Οκ. Okay. Ξανθιάρη. Λάρισα Πάοκ. Λαμία Πάοκ πέρσι, ρε φίλε, δηλαδή συγγνώμη. Πες δεν ήταν το Λαμία Πάοκ η πρόπεση που απαγορέσανε τα πάντα και δεν σε αφήνανε να πας. Ή πέρσι η πρόπεση ήταν που το βλέπαν από το βουνό. Κάποιοι που είχαν βγάλει από το βουνό φωτογραφία. Δηλαδή. Τι δεν με αφήνει να πάω να δω. Τι δεν με αφήνει να πάω να δω. Παίζουμε τον Πιερικό, α πούμε, και να λένε απαγορεύεται η μετακίνηση στην Κατερίνη. Έγινε νομίζω ένα παιχνίδι. Με τον Ιγυνιακό. Ιγυνιακό Άρη. Στη Β' Εθνική κιόλα. Απαγόρευση μετακίνηση. Δηλαδή, ήμαρτον. Λάρης Άρη τώρα στο μπάσκετ. Είχε απίστευτο ψαχτήρι στο γήπεδο. Απίστευτο. Είχε καμιά 30 άτομα. Από ό,τι έμαθα και η αστυνομική διεύθυνση Λάρισα είναι λέει πολύ αυστηρή. Είναι, ναι. Και τώρα επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους Ηρακλειδείς για τον αγώνα του Σαββάτου στο μπάσκετ. Όπα, όπα. Λάρισα Ηρακλής. Η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδός στη Λάρισα. Όχι, εντάξει. Τι. Ναι, εντάξει. Εδώ 300 άτομα πήγαν στο Περιστέρι στη Λάρισα, δεν πάνε. Στο Περιστέρι, άμα κερδίσει σήμερα στο Ρέθυμνο. 1000 άτομα εγώ. Χαμός θα γίνει, Κώστα. Λοιπόν. Ό,τι τι δηλαδή. Λάρισα Ηρακλής στο μπάσκετ. Ναι, Λάρισα Ηρακλής στο μπάσκετ. Και είναι μια ώρα η Λάρισα πλέον, μια μισή ώρα. Και δεν μπορώ να πάνε, δεν μπορώ να πάω εγώ με το αυτοκίνητο να δω το μάτς δηλαδή. Εσύ μπορείς. Έχεις δημοσιογραφική ταυτότητα. Εγώ ναι, εντάξει. Κύριε που πάτε και τα λοιπά. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Δεν θα αλλάξει. Εντάξει. Εντάξει. Το μάθημα αυτή δυστυχώς. Η απορία είναι η εξής. Είσαι η Ξάνθη. Μια επαρχιακή ομάδα, ρε φίλε. Είχε 45 πλαστά εισιτήρια πέρσι. Για 200 πλαστά εισιτήρια πέρσι. Δηλαδή, τα υπόλοιπα 1000-1500 που θα δώσεις έσοδα, 20 αρικάκια. Δεν τα θες γιατί πήρνε και 45 με πλαστά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη τώρα με το ΠΑΟΚ TV, αν υπάρχουν 10, 20, 30, 100 πειρατές, θα τιμωρήσει και όλους τους υπόλοιπους που πληρώνουν κανονικά. Θα πει, α, δεν θέλω παιδιά. Δεν δίνω επειδή είχα πλαστά. Επειδή υπάρχουν 100 πειρατές, δεν θα πάρουν και οι άλλοι. Πράγμα, δεν μπορεί να το πάρει το τσουβάλι, εντάξει. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, παντού υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπει στη ζούλα, τζαμπατζή, θα κλέψει, θα κάνει δαράν. Δηλαδή, δεν θα δώσει το σύνολο λοιπόν του κόσμου του Άρη που λες ότι σέβεσαι. Γιατί γράφει ότι με σεβασμό στον Άρη δεν το σέβεσαι. Ναι, αλλά λέει η Ξάνθη Χρύσανθη ότι ναι. Από τη στιγμή που δεν ξεκαθαρίσατε τι έγινε με αυτό το ζήτημα, ναι. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε. 45 πλαστά εισιτήρια είναι στην αστυνομία και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για τα 45 πλαστά εισιτήρια τα οποία ο Άρης είπε να τα πληρώσει. Τα 45. Αυτά που εμφανίστηκαν. Συγγνώμη, μια χαρά είναι ο πρόεδρος. Ακόμα το Καφτατζόγλιο δεν το έχετε εξοφλήσει από πέρυσι. Ποιο? Το Καφτατζόγλιο. Γιατί να το εξοφλήσουμε, ρε παιδιά. Όταν έρθει ο χρόνος θα το εξοφλήσουμε. Χρόνος, πληρώθηκε. Το πλήρωμα του χρόνου. Πληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ενημερώθηκε. Δεν ενημερώθηκε. Ναι, πληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά ο πρόεδρος περιμένει να πάει στο δικαστήριο. Από κάτι, κοίταξε. Φτάνει στο αμήν και μόλις φτάνει στο αμήν το πληρώνει. Αυτό είναι ο καλύτερο. Το βλέπω απ' έξω, εντάξει. Ναι. Το βλέπω. Το να πα στα δικαστήρια να σε σύρουν για 7.000 ευρώ δεν είναι και ότι καλύτερο. Όχι, είναι κακό επικοινωνιακά. Δηλαδή, τελείωσε το μάτς, πήρε τα έσοδά σου, δώσε και 7.000 και ευχαριστούμε πολύ. Σε καλή μεριά. Τα χρειαζόμουν. Τα χρειαζόμουν. Μπορεί να τα δει αλλού. Μπορεί να κάτι να. Ρε Σιβίλε, άκου λίγο. Ο Καρυπίδης αυτός είναι. Εντάξει, ναι, στο στην καθημερινότητά του είναι αυτός. Φτάνει στο αμήν και μόλις φτάνει στο αμήν πληρώνει. Αυτό κάνει στον Άρη τόσα χρόνια. Αυτό κάνει. Μόλις φτάνει στο 93. Έτσι την πρώτη χρονιά, ρε φίλε, έχασε την αδειοδότηση. Καλά, δεν είναι και το καλύτερο τώρα αυτό. Δεν είπα ότι είναι καλό. Ίσα-ίσα, το αντίθετο λέω. Αλλά αυτός είναι. Πες μου όμως έναν που τα έχει χάσει τα λεφτά του στο ποδόσφαιρο από τον Καρυπίδη. Όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Ταυλαρίδης τα πήρε τα 80 και ο Καράμπελας πήρε τα 100. Όλοι τα πήρανε. Και αυτή τη στιγμή χρωστάει ένα μήνα στους παίκτες του Άρη. Προχθές τη Δευτέρα πάλι πληρωμές είχε. Οκ, okay, εντάξει. Θέλεις κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο. Οκ. Okay. Αλλά δεν σημαίνει ότι, ότι βάρεσε το πιστόλι. Αλλά δεν μπορεί η κάθε ομάδα να πηγαίνει. Α, να πάει μετά η Ξανθήνη δηλαδή, φέτος και να πει 400. Πλαστά βρήκα. Πούντα, να πάρετε 40 και τα άλλα 360 θα σας χρωστάω. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα που λέμε για εισιτήρια, πες μας και ότι έχουμε να δώσουμε εισιτήρια στον κόσμο. Έχω δύο εισιτήρια. Original, όχι πλαστά. Εγώ έχω πέντε, οπότε θα ξεκινήσω εγώ. Πες. Πέντε εισιτήρια για το Πάο Κλαμία. Ωραία. Στην Τούμπα.
Η διαδικασία γνωστή, την ξέρετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Χωρίς κουίς, χωρίς τίποτα. FM κενό ΠΑΟΚ και ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε στο 545-26. Κλήρωση 2 λεπτάκια 3 πριν τις 2. Και... πολύ ωραία. Δύο εισιτήρια Άρης Ιωνικός. Σάββατο είναι ο Κώστας το μάτς. Ματσάρα. Με τσάπα. Τσάπα. Τσαπίνιο. Και θα έρθει και το γραφείο τυπού. Εύκολα. Πώς τη λένε? Διευθύντρια πλέον. Διευθύντρια, ποια? Χριστίνα. Όχι, δεν είναι η Χριστίνα, ρε. Την άλλη λέω. Α, δεν με απασχολεί. Δεν σε απασχολεί. Μόνο με Χριστίνα είμαστε. Δεν την ξέρω την κοπέλα. Μαρίνα, Μαρία. Ναι, εντάξει, νομίζω, αλλά. Νομίζω ότι κάποιος τη φώναζε φωτοβολίδα. Αυτό είναι το όνομά της. Είναι. Για social media είναι μόνο. Για social media. Η Χριστίνα τα κάνει όλα. Η Χριστίνα είναι θεάκι, είναι φίλη μας. Είναι διευθύντρια επικοινωνίας ή διευθύντρια. Διευθύντρια γενικά. Η Χριστίνα είχε γενέθλια προχθές, την πήρε, δεν μπορούσε να πονά. Ο κούσου του Ιωνικού είναι. Ο κούσου. Τρέχει για όλα. Καμία το ούζο. Την πήρε, την πήρε μια πολλά προχθές. Την έστειλε. Την έστειλε μήνυμα. Εσύ τα έργα την έστειλε μήνυμα την Χριστίνα. Και φορούσε και μπλε γυαλιά, όπως είδες. Μπλε γυαλιά φοράει. Εθνική Ιταλίας. Ούτε Ελλάδας. Ιταλίας για τους γνώστες. Λοιπόν, και Ηρακλή μπάσκετ να δώσουμε. Τι. Έχουμε να δώσουμε. Τι. Διαρκείας. Πού παίζουμε. Διαρκείας. Διαρκείας εισόδους. Θα δούμε με αυτό που κάναμε τη συμφωνία. Και θα σου πω. Δώσε σήμερα δύο εισόδους. Ηρακλής Πανιώνιος. Πότε είναι αυτό. 26. Άστο τότε. Το δώσουμε την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. 26 είναι ανήμερα. Δημήτρης Καλατζίδης, 19 πόντους. Θα πάρει ο Δρακόπουλος και λοιπόν, παιδιά δεν είχε εισιτήρια. Sold out, ο ξένος παίκτης, το sold out. Κυριακή είναι το μάτς με την Λαμία στις 6. Στις 6. Ένα μήνα μετά το τελευταίο μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ξάνθη Άρης τι ώρα παίζει? Ξάνθη Άρης Κρήτη παίζει Ξάνθη 5. Και γιατί πώς είναι αυτό το 5 και το 6? Το πώς έγινε αυτό? Το ένα είναι κόσμο και το άλλο είναι... Πώς γίνεται αυτό ρε φίλε? Και τι, ποιο είναι το θέμα σου? Δεν θα δεις ΠΑΟΚ? Ότι τα μάτς είναι τέτοιο. Την ίδια ώρα? Ναι, όχι. Όχι. Ποτέ, ή είναι την ίδια ώρα, ναι. Ή είναι το 1-5 και το 7. Βέβαια είναι ΠΑΟΚ TV τώρα αυτό. Δεν έχει τηλεοπτικό πάροχο. Το Άρνη στην ΕΡΤ. Έτσι. Ναι. 5 και 4 το έχει Νόβα. Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης. Τι φαντάζομαι αυτό θα βλέπετε στην Τούμπα. Το Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης, όχι το Ξάνθη Άρης. Καρφωμένη. Όλοι. Στα πηγάδια. Και μηνύματα στο ημίχρονο. Καρφωμένη στα πηγάδια. Ο Σταύρος τα βλέπει όλα, έχει αυτό το βίτσιο. Δηλαδή θα δει μια Δευτέρα Λαμία με. Και εγώ τα βλέπω αυτά. Καλά κάνει. Και εγώ τα βλέπω δεν αυτά. Δεν έχουν το δόλο. Εγώ βλέπω, και, εγώ βλέπω και Super League 2 και Football League και τέτοια όλα μαζί. Πραγματικά. Τα βλέπω. Αγώνα live φωκικός με Ηρακλή. Ναι, τέτοια θέλω. Λοιπόν, να πάμε στο break. Και όταν επιστρέψουμε λογικά θα έχουμε την πρώτη μας συνέντευξη. Έναν ποδοσφαιριστή να μας μιλήσει για τον κύριο Ένινγκ, τον νέο προπονητή του Άρεος. Θα έχουμε και άλλα πραγματούδια στην πορεία της εκπομπής. Μια προσέγγιση ειδησιογραφική στα θέματα αυτά με την Τουρκία. Με Τουρκία, ωραία, μπράβο. Πόλεμοι, Συρίες κτλ. Να δούμε τι κάνει η UEFA Μάφια, Στέργιο. Ναι, γιατί χθες το Γαλλία-Τουρκία πάλι χαιρετήσανε. Χαιρετήσανε. Ναι, στρατιωτικά. Είχε 30.000 Τούρκους. Είχε 30.000 Τούρκους. Άμα έγραφε κανένα Μασεντόνι Εσγκρίκ, τότε θα επέμβαινε η UEFA. Αυτά θα τα πούμε. Μα εδώ πέρα δεν πειράζει. Με έναν ειδικό στα θέματα αυτά, στο διεθνές ποδόσφαιρο. Ωραία, ΠΑΟΚ τι θα κάνουμε. Καλώς των πραγμάτων θα έχουμε συνέντευξη ποσβεζή του ΠΑΟΚ. Ωραία. Κρατάμε μια επιφύλαξη γιατί είναι ώρα προπόνηση. Συμβαίνουν αυτά. Μέσα στην εβδομάδα τον βρούμε πάντως κάποια στιγμή. 100%. Ωραία, εγώ λέω σήμερα. Ωραία. Και θα δώσουμε και εισιτήρια στην πορεία για το σημερινό ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. Πρεμιέρα δώσ' το αυτά, ρε φίλε. Δεν θα δώσει. Μετά. Τζόρνταν Θεόντορ. Δεύτερη ώρα. Ωραία. Ναι. Και μπάσκετ βέβαια θα έχουμε την ενημέρωσή μας. Και βόλε τις εξελίξεις στο βολεϊκό ΠΑΟΚ όπου Στέργιο είχαμε τα είπε, αναταραχή. Live, ρε, φίλε, τα είπε και σήμερα θα πούμε την επόμενη. Πέμπτη τον προπονητή τον Αριανό Ολυμπιακό Μουστακίδη. Θα έχουμε, από όλα θα έχουμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μουστακίδη σου λέει. Λοιπόν, το διαψεύδει η διοίκηση. Ότι είναι Αριανός και Ολυμπιακός. Ότι παίζει το όνομά του. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 1:25, μην μπερδευτείτε, δεν είναι 12:30, αλλά ακούστε εσείς ότι είναι 12:30. Λοιπόν, Κάτια 29 ετών, στο κανάλι του Προέδρου Χρύσανθε. Μάλιστα. Είμαι παντρεμένη, αλλά ρωτήθηκα έναν ιερέα. Συμβαίνει. Θα τα πω όλα στην παπαδιά. Για να τον αφήσει. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Πώς κάνουμε εμείς meeting για τα θέματα της ημέρας? Ναι, γεια σας. Την παπαδιά, εγώ σκέφτομαι. Είμαι η Κάτια και είμαι παντρεμένη. Αλλά θέλω τον ιερέα. Πιστεύεις τώρα 10 παπαδιές δεν έχουν. Λες. Να είμαι. Ξαρτάται. Δηλαδή, αν έχει μια γειτόνισσα Κάτια, μια παπαδιά, α πούμε, στη Φθιώτιδα. Ωραία. Τώρα είναι άστο. Λαμία. Σημαδιακό. Πάλι για την Καραβάτου λέτε. Όχι, φίλε, πάντα. Ποια Καραβάτου εσύ. Πώς τη λένε την. Η Καραβάτου είναι από εκεί νομίζω. Α, ναι, από εκεί. Τώρα έχουμε τρεις με σούπερ τηλεοράσεις για να βλέπουμε large τις καταστάσεις. Όλα τα πρωινάδικα. Έτσι. Το Sky να αλλάξουμε, δεν βλέπουμε. Sky.
Δεν βλέπουμε Sky. Κάνουμε embargo. Γιατί? Έτσι. Τι είσαι, ΣΥΡΙΖΑ? Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Ήρθαμε, ο καλεσμένος ήρθε. Ή έρχεται στην πορεία είναι. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Ναι, ναι. Θυμίζω, για πες. 5 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Λαμία Κυριακή στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Έχετε ήδη στείλει πρώτη. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 2 παρα 5, 2 παρα 4, έχει, κάπου ναι. εκεί. Και Άρης Ιωνικός 2 εισιτηριάκια για το παιχνίδι του μπάσκετ. Κώστα, πρέπει να βάλεις δυνάμεις να έρθουν οι μπασκετικοί στην εκπομπή σιγά σιγά. Θα μείνει ο Τάλτον. Αυτός που είναι τελειωμένος. Τελικά, ναι, ο τελειωμένος μένει. Φεύγει μένοντας. Καλά, αυτός υποτίθεται. Δεν γράφουμε καν, λέει, ότι είναι ξανατελειωμένος, γιατί το έχουμε γράψει ήδη ότι τελείωσε. No money, no honey, θες να θες. Δεύτερη ευκαιρία στο παιδί να αποδείξει ότι μπορεί. Τι να μπορεί. Έτσι φαίνεται. Τα πράγματα προς τα εκεί οδηγούν. Δηλαδή το δίνεις ως είδηση. Ως φήμη. Το δίνω ως πληροφορία. Ότι υπάρχει πιθανότητα να μείνει ο Τάλτον. Υπάρχει πιθανότητα να μείνει ο Τάλτον. Μάλιστα. Πες λίγο για να μας βοηθήσει. Υπάρχει ένα μπαν. Θα μου λύνεις τις απορίες σε αυτά πάντα. Εγώ είχα πάντα απορίες σε αυτά. Δεν μπορούσα να μου τις απαντήσει κανένας. Πλέον έχω τον κατάλληλο άνθρωπο. Ποιον έχει μάνατζερ ο Τάλτον? Δεν το ξέρω. Έλα ρε Κώστα. Δεν το ξέρω. Αλήθεια. Αυτά είναι τα καλύτερα. Δεν το ξέρω. Ο Γκάγκης ποιον έχει? Δεν το ξέρω. Κάτσε να το ξέρω αυτό. Έναν Σέρβο. Σέρβο. Εντάξει. Αφήνουμε τον Τάλτον και τον Γκάγκης για την ώρα. Και θα πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα του Άρη, αλλά είναι ένας από τους προνομιούχους να γνωρίζουν τον νέο προπονητή του Άρη, τον Ένινγκ. Και θα πάμε να καλησπερίσουμε τον Ηλία Γνατίδη. Ηλία, τι κάνεις? Καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού σε βρίσκουμε καταρχήν? Σπίτι μας. Ναι, εννοώ που Ουγγαρία, Ελλάδα. Ωραίο. Διακόψε με την λίγο πιο δυνατά μόνο αν μπορείς να μιλάς με hands free, κάτι τέτοιο. Γάμα εθνική, γάμα εθνική παίζω λέω πλέον. Α, έφυγες από τη Βάσας και παίζεις? Ποσειδώνα Μηχανιώνα. Α, εδώ. Εδώ είσαι δηλαδή ρε Σιλία. Στα μέρη μας. Στα μέρη μας. Εδώ, ναι. Χώρια. Απλά δεν σε ακούμε καλά και έχεις hands free. Ακούτε καλύτερα. Τώρα τελείωσε. Ακούμε τέλεια. Πολύ καλά. Έβγαλε το hands free. Το έβγαλε. Δεν είχα hands free. Τι? Είναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, τώρα είσαι πολύ καλύτερα. Καλύτερα. Πολύ τέλος καλά. Πάντων, αυτό ωραία, θέλουμε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ποσειδώνας, πότε ξεκινάει ο Ποσειδώνας? Ξεκίνησε, τι κάνετε, παίζετε, τι κάνετε? Για πες μας λίγο πρώτα. Είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική. Είμαστε τρίτη. Πάμε καλά. Θα δούμε τώρα. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Θέλει δουλειά πολύ και υπομονή. Mm-hmm. Ο Ποσειδώνας, ο οποίος ξέρει τη μεγαλύτερη επιτυχία του την έχει κάνει με Σάκη Πρίτα, το ξέρετε, με την ΑΕΚ, το κύπελλο. Με την ΑΕΚ, το 0-0. Έτσι. Το Σάκη το προλάβεις καθόλου το Σάκη, όχι? Ήσουν πιτσιρικάς εσύ? Όχι, όταν ο Σάκης έπαιζε τον Άρη, εγώ ήμουν 15 χρονών, 14. Μάλιστα. Από πόσο χρόνο έπαιζε τον Άρη? Έπαιζα από 11 μέχρι 17. Ναι, άρα δεν πρόλαβες στην ουσία. Ήσουν στις ακαδημίες τότε. Εντάξει. Στις ακαδημίες, μέχρι κάπου 17 ήμουν, ναι. Μάλιστα. Βέβαια, ο λόγος που σε καλέσαμε ήταν ότι είχες προπονητή στην Βάσας, σωστά τη λέω, την ομάδα. Σωστά. Ωραία. Τον κύριο Ένινγκ. Και ναι. Προσπαθούμε να μάθουμε, ρε παιδί μου, τι στυλ προπονητής είναι αυτός. Είναι ο κλασικός Γερμανός της πειθαρχίας και τα λοιπά, ή είναι κάτι διαφορετικό? Σίγουρα είναι πολύ πειθαρχικός, εντάξει, εννοείται είναι η νοοτροπία τους τέτοια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή mm-hmm. θα έρθει κοντά και με τους παίχτες, θα κάνει την πλάκα του, θα προσαρμοστεί στο περιβάλλον που είναι, με τους παίχτες που έχει να κάνει, με τους αντιπάλους που έχει να κάνει, το κάθε πρωτάθλημα έχει τις ιδιαιτερότητες του, mm-hmm. οπότε έχει κάποιες τάσεις που μπορεί να είναι διαφορετικές από ό,τι θα μπορούσε το χαρακτηρίσει ως Γερμανό καθέ αυτού. Mm-hmm. Την ομάδα στην Ουγγαρία πάντως την πήγε αρκετά καλά, νομίζω. Κατάφερε και βγήκατε και στο Europa League. Ναι, όταν πήγαμε, γιατί πήγαμε την ίδια μεταγραφική περίοδο, mm-hmm. σωθήκαμε εκείνη το μισό της χρονιάς και την επόμενη χρονιά την κατάφερε και την πήγε για προκριματικά, ναι. Μάλιστα. Στην Ευρώπη. Άρα ήταν πετυχημένη η παρουσία του στην Ουγγαρία. Έτσι θεωρώ, ναι, ναι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, άλλα μεγέθη. Καλά, βέβαια. Άλλα μεγέθη. Ελλάδας. Άλλο πρωτάθλημα, άλλοι παίχτες, εννοείται.
Χωρίς καμία αμφιβολία. Τι στυλ παιχνιδιού του αρέσει να τι επιλέγει να παίζει στις ομάδες του? Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που σας είπα, προσαρμόζεται ανάλογα με τις περιστάσεις. Ας πούμε στην Ουγγαρία όταν είχε πάει την ομάδα, έπαιζε 4-5-1. Μετά τη δεύτερη χρονιά που πήγε και κάνει και πρωταθλητισμό η ομάδα, το είχε γυρίσει σε 3-5-2. Α, έπαιξε και με τρεις πίσω δηλαδή. Ναι, ναι. Πέντε ουσιαστικά, με δύο back, πολύ, πολύ επιθετικά back. Αυτό το Φετφατζίδης δεν μπορεί να το κάνει παντός, να ξέρουμε. Να στον Άρη, με 3-5-2 να παίζει ο Φετφα να γυρίζει όλη την πλευρά. Θα έχουμε ένα θεματάκι εκεί πέρα στον Άρη. Θα μπάζουμε. Έτσι. Άρα είναι αλλάσει τα συστήματα και δεν είναι κολλημένος με ένα κλασικό που λένε. Δηλαδή, ο Κούπερ, ας πούμε, έλεγε 4-4-2. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι αλήθεια όντως ότι μιλάει τόσες πολλές γλώσσες, είναι με αυτό στο κομμάτι, δηλαδή μιλούσε γερμανικά, ισπανικά. Είναι πολύ, είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος, δεν είναι εντάξει. Όχι, στην Ελλάδα αυτό δεν ξέρω, είναι καλό αυτό στην Ελλάδα? Εμονικός δηλαδή, εμονικός. Άμα είναι καλό δεν ξέρω, θα φανεί. Μάλιστα, άρα τι γλώσσες μιλούσε, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά? Εγώ δεν ξέρω, εγώ μόνο τα γερμανικά και τα αγγλικά που μιλούσαμε. Α, μιλούσες και εσύ τη γλώσσα δηλαδή? Εγώ αγγλικά. Αγγλικά, εσύ αγγλικά. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα, γιατί έχει ζήσει και τον Άρη. Πιστεύεις ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις μιας ομάδας όπως ο Άρης, στη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα? Όπως είπα, θα φανεί από την ιστορία. Δεν είμαι μάντης να ξέρω, αλλά εγώ πιστεύω σε αυτόν. Γιατί αφού κατάφερε και προσαρμόστηκε με τους Ούγγρους, σίγουρα με τους Έλληνες θα πάει πολύ καλύτερα. Γιατί η Ούγγρο είναι πολύ δύσκολη ράτσα. Μάλιστα, μάλιστα. Τον βρήκες τώρα εδώ, μιλήσατε, τον έψαξες καθόλου τώρα που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη? Όχι, όχι, δεν έτυχε να τον ψάξω. Φαντάζομαι θα το κάνεις τις επόμενες μέρες. Εντάξει, λογικά. Δεν αποκλείεται. Πρέπει να του δώσεις και inside information τώρα. Ποιος είναι καλός, ποιος δεν είναι, ποιος παίζει καλά. Εντάξει, τα ξέρει ήδη, να ξέρετε, είναι ψαγμένος, δεν είναι, θα τα ξέρει ήδη. Α, ναι. Ναι. Προφανώς θα ξέρει και τον Κόρχουτ ενδεχομένως από λόγω Ουγγαρίας. Σίγουρα. Ο Κόρχουτ που έπαιζε πλάκα-πλάκα, τον θυμάσαι καθόλου εκεί? Νομίζω έπαιζε την Ντεμπρετσένη τότε. Ντεμπρετσένη, έχει παίξει ο Πάουκ. Έχει παίξει ο Πάουκ με την Ντεμπρετσένη. Παλιά, κάποια στιγμή, ναι, κάποια στιγμή έχει παίξει. Μάλιστα. Ηλία, πώς είναι η επιστροφή σου στη χώρα? Έπαιξε και η Ουγγαρία, έπαιξε και η Βουλγαρία. Πώς είναι η επιστροφή στη χώρα? Εντάξει, άλλο. Άλλες παραστάσεις έξω, ρε παιδί μου. Τότε η Ουγγαρία, ας πούμε, μπορεί να είναι η Ουγγαρία, αλλά είναι πολύ οργανωμένη. Η χώρα υποστηρίζει πολύ αυτό το ποδόσφαιρο. Τους χτίζει γήπεδα, όλα είναι πιο οργανωμένα, θεωρώ, λίγο στο εξωτερικό. Σε σχέση με την Ελλάδα, πιο οργανωμένα αποκλείεται να υπάρχει κάποια χώρα? Υπάρχει. καλό. Μάλιστα. Έχει διαφορά. Υπάρχει στήριξη βασικά από το κράτος. Κάτι που εδώ δεν υπάρχει, θεωρώ. Τώρα ο Ποσειδώνας που παίζεται στο κήπεδο εκεί το... Ναι, ναι, το καθεαυτού, κλασικά. Το χόρτο, έχει χόρτο κάτω το γήπεδο ή... Καλό είναι τώρα, πάνω σπρώτο, κάνανε, είναι μια χαρά. Μάλιστα. Κυριακή έχουμε αγώνα. Παρακολουθείς καθόλου Άρη, γιατί εντάξει, σε ένα παιδί που έχει ξεκινήσει από τον Άρη, φαντάζομαι για να πας 11 χρονών στον Άρη... Η ομάδα της καρδιάς μου είναι ο Άρης. Έτσι. Στο κήπεδο δεν πάω βέβαια πλέον, αλλά τον παρακολουθώ, εννοείται. Δεν μπορείς λόγω των... Ομάδα έχουμε, δεν την αλλάζουμε. Έτσι, λόγω των υποχρεώσεων, έτσι. Και υποχρεώσουν και ότι εντάξει, μεγάλωσα τώρα, δεν πολύ με ενθουσιάζει το κήπεδο. Τηλεόραση μου αρέσει πολύ. Τηλεόραση. Μα ποδοσφαιριστής και δεν σε ενθουσιάζει το κήπεδο, είναι ένα θεματάκι αυτό, να το δεις. Κοίτα, όλη μέρα είμαι στο κήπεδο. Όλη μέρα, γι' αυτό. Έχει δίκιο, είναι. Δεν νομίζω απέφθει καμιά παντόφλα τίποτα. Γέλασε. Ξαναπέφτει λίγο δηλαδή. Αφού γέλασε. Και καμιά από την Περέα τίποτα, καμιά μηχανιώνα. Τι? Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ωραία. Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία με τον Ποσειδώνα. Να είστε καλά. Καλή ευχαριστούμε. Τέτοια. Αυτά λοιπόν από τον Ηλία τον Γυνατίδη. Πρέπει να πέφτει, να ξέρεις. Πρέπει να πέφτει. Καημένος δηλαδή σου λέει, δεν πάω λες στο κήπεδο. Μπορεί και να είπε, θα μιλήσω στο ραδιόφωνο, άκουμε. Εντάξει, ο Ηλίας ήταν ένα από τα παιδιά που στα δύσκολα χρόνια του Άρη πήρε ένα χρόνο συμμετοχής. Από εκεί και έπειτα
Ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του όταν αρχίσαν οι γάμα εθνικές και οι β' εθνικές και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί μπερδευτήκαμε και λίγο καταστάσεις με γαλανούς, καλαϊτζίδες. Άλλος ήταν καλός, άλλος δεν ήταν. Τέλος πάντων. Άρης Ολυμπιακός, Καλυθέα, Βάσας, Λεύσκη, Καρλόβου, Βουλγαρία, Ποσειδώνας. Έκανε και ένα πέρασμα από τον Άρη Παλαιογορείου και ξανά. Αυτός πρέπει, πρέπει να φύγε τώρα που λες Ολυμπιακός, πρέπει να φύγε τη χρονιά επί Ηλιάδη και στη μετάβαση αυτή. Με Ηλιάδη. Ιούλιο του 2013. Πρέπει να είναι Ηλιάδης η διοίκηση τότε. Χωρίς να είμαι βέβαιος. Δημήτρης Ηλιάδης. Παναγία μου βοηθά. Άλλο ταλέντο κι αυτό. Ταλεντάρα είναι αυτός. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέει ένας φίλος. Εδώ μου είπε στο κινητό με αυτό που διάβασα. Λέει ένας φίλος. Πολύ ένιγκ λέει παιδιά, λέει, αλλά όταν έρθουν λέει οι πρώτες κατραπακές, λέει τι θα λέτε. Θα λέμε για τις πρώτες κατραπακές του ένιγκ. Ναι, ναι, τι να κάνουμε, δηλαδή ήρθε την Κυριακή στην Ελλάδα. Προπονητής του Άρη, δηλαδή. Τι ήθελε να δηλαδή, πούμε για τον ένιγκ, για ποιο να πούμε τώρα δηλαδή. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι ο Μιχαλίτσιος ή ο Ματζουράκης ή ο οποιοδήποτε άλλος, ο Χάβος που τον ξέρουμε και τον έχουμε στα πόδια μας. Καλός προπονητής. Ο Χάβος. Ο Μάκης. Γιατί τον διώχνουν και τον παίρνουν στο Αγρίνιο, μπορεί να μας πεις λίγο. Για καταλάβω. Είναι ένα θέμα παρότι όλοι στο Αγρίνιο. Ναι. Δηλαδή, αν μιλήσει. Καταρχήν, γιατί δέχεται. Ναι. Είναι και αυτό. Αν θα πει, δεν έχει δουλειά, ναι. Εντάξει. Και ομάδα Σούπερ Λίγκας είναι. Ό,τι και να είναι. Αν είτε μιλήσει με ποδοσφαιριστές στο Αγρίνιο, είτε με δημοσιογράφους, είτε με τον μεγαλομέτωχο. Αυτά θα σου πούνε για τον Μάκη Χάβο τα καλύτερα. Τώρα το γιατί. Το καλοκαίρι δεν είχε ακουστεί πάλι για Αγρίνιο και κάτι είχε πει αυτό και δεν πήγε. Κάτι έλεγε. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω πάντως το πείραμα με τον νεαρό Ισπανό. Δεν βγήκε σε καλό. Εντάξει, το ένα βαθμό πανετολικός. Το μεγαλύτερο πείραμα είναι ο Αστέρας Τρίπολης που έχει 11 Ισπανούς. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο Κολοκοτρώνης θα βλέπει αυτά και ετοιμάζεται να βγει στο Μοριά. 11 Ισπανούς φίλε. Και έχει πόσους βαθμούς, 3, 4. Ο Αστέρας έχει 3. Ένας φίλος μας ενημερώνει και τον ευχαριστούμε ότι ο Ηλίας έχει χιαστούς λέει αυτή τη στιγμή. Είναι τραυματίας το παιδί. Αφού παίζουμε, είπετε. Ναι, λέει έχει χιαστούς. Δεν ξέρω. Είναι αξιόπιστος. Αν έχει περαστικά. Είναι αξιόπιστος, οπότε το δέχομαι. Εντάξει. Λοιπόν, αν έχει περαστικά να πούμε. Εντάξει. Στο λοιπόν, παλικάρι. Το ζητούμε τώρα να δούμε τον ένιγκ λοιπόν σε δράση. Έτσι, Χρήσανθεκα. Από ό,τι μας είπε ο Ηλίας ο Εγνατίδης, είναι προσαρμοστικός. Αλλάζει τα συστήματα. Όντως, άμα το δεις στην καριέρα του γενικότερα και στις ομάδες, δεν παίζει ένα συγκεκριμένο, τα αλλάζει. Το θέμα είναι στον Άρη τι μπορεί να κάνει. Στους παίκτες πάντως θες, είπε, σας πιστεύω, σας βλέπω, είστε πολύ καλό ρόστερ. Του αρέσει, λένε, το επιθετικό ποδόσφαιρο. Εν τω μεταξύ, διάβαζα προχθές όταν ήρθε ο Ένιγκ, έναν συνάδελφο σε ένα αθηναϊκό έντυπο, ο οποίος μετά είναι από τα κλασικά που αναπαράγουν τα άρθρα τους και στο αντίστοιχο site του εντύπου. Ναι. Και έλεγε καλά τι επιλογή έκανε. Γερμανό προπονητή, αμυντικό γενή πήρε ο Άρης ενώ έχει παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο Ένιγκ, να ενημερώσουμε ότι σε όλες μα όλες τις ομάδες ο λόγος που έφευγε είναι γιατί έπαιζε σαν τον Όγιος. Ήταν επιθετικογενής πολύ παραπάνω από ότι μπορούσε να το αντέξει η ομάδα. Ήταν κάτι σαν το Φερέιρα στο ξεκίνημά του στο ΠΑΟΚ που είχαμε πολύ μπροστά και βγήκε ο Κρέσπο μια μέρα και είπε ίσως πρέπει λίγο να το δούμε και προς τα πίσω το όλο θέμα. Εντάξει, ο καινούργιος προπονητής είτε είναι ο Φερέιρα είτε είναι ο Ένιγκ ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να βρει τα γράτα του. Πρέπει να δει λίγο τους παίκτες που έχει, να δει αν όντως ο Ματίγια κάνει αυτά που του είπε ο Τερζής, αν όντως ο Φετσφατζίδης είναι αυτός που του είπε ο προπονητής, αν όντως ο τερματοφύλακας είναι αυτός που του είπε ο Ράντος. Αυτό θα κάνει. Πήρε τις απόψεις των άλλων και πάνω σε αυτές μετά θα προσαρμόσει τις δικές του ιδέες, τα δικά του θέλω, τα δικά του πιστεύω και θα αξιολογήσει και όλους τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να βρει, Χρήστανθε, ό,τι χρειάζεται για να πάρει ο Άρης βαθμούς. Γιατί σε μια περίοδο που είναι μικρή, δεν έχουμε 30 αγωνιστικές, ούτε 32, ούτε 35. 26. Είναι μικρή. Πρόσεξε όμως ένα πλεονέκτημα. Θα σου πω το πλεονέκτημα. Έχεις δίκιο 100%. Θα προλάβεις. Θα πρέπει να κάνεις μεγάλο ειρηνικό. Σωστό είναι αυτό. Έχεις δίκιο 100%. Πρόσεξε όμως. Τώρα έχει play-off. Δηλαδή, αν η Ξάνθη είναι πέμπτη και ο Άρης έκτος και σε περνάει 6 βαθμούς, μπορείς να το σώσεις. Στις 26 αγωνιστικές με 10 βαθμούς διαφορά Ξάνθη-Άρης, δεν το σώζεις με τίποτα. Αν έβγαινες στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου, όπως είχες πέρσι, πέμπτος, έκτος ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα έχεις second chance. Ναι. Σημασία έχει να μπει στη second chance. Αν δεν μπει στη second chance, θα έχει play out. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης πρέπει να πάρει βαθμούς. Γιατί σε 8, δηλαδή, με 5 βαθμούς σε 6 αγώνες πρέπει να αρχίσει να παίρνει νίκες. Γιατί βλέπεις ότι ο Βόλος έχει 9, ΑΕΚ 11, ΟΦΗ 13.
Σαν 15 δηλαδή ανοίγει ψαλίδα και πληροφορούν οι αγωνιστικές. Θα τους κερδίσει όλους. Σωστό. Λοιπόν, θα πάμε στο break των μία. Αφού θυμίσω ότι έχουμε 2 εισιτήρια για το Άρης Ιωνικός, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λαμία. FM και ενώ ονοματεπώνυμο και γράφετε. Βάλτε ναι, ΠΑΟΚ και ένα Άρης, πριν το ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Μετά τη μία θα δώσουμε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ναι, σήμερα. Μετά σήμερα το βράδυ, 7.30 Κώστα. Ναι, 7.30 ώρα. Πρεμιέρα. Το μάτς είναι επικίνδυνο. Όχι για επεισόδια. Το μάτς είναι επικίνδυνο για άλλα πράγματα. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί και δεν έχει σχέση ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τον Άρη, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Έχει σχέση με το ότι είναι δεν μια τουρκική ομάδα στην περίοδο. Δεν νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι. Και πέρσι ή προπέρσι είχαν γίνει κάτι παρόμοια σκηνικά. Με πάλι κάτι είχαν κάνει οι Τούρκοι, ναι, ως συνήθως. Τέλος πάντων, οι διαστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από ένα παιχνίδι μπάσκετ ή ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Ακριβώς όμως επειδή έχουν γνώση οι φύλακες, θα υπάρχουν και τα απαραίτητα μέτρα τάξης. Κοίταξε, ανοίγουν μεγάλες κουβέντες. Δηλαδή, η Ιταλία ζητάει να πάρει η UEFA τον τελικό του Champions League από το Κωνσταντινούπολη. Θα έχουμε σχετικό ρεπορτάζ γι' αυτό. Ωραία, θα το μιλήσουμε για αυτά όλα. Εντάξει, χθες χαιρέτησαν πάλι τα παιδιά μας. Πάλι χαιρέτησαν. Πολλοί κόσμοι στο Παρίσι, όλοι χαιρετούσαν στρατιωτικά κτλ. Έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Θα τα σχολιάσουμε όμως όλα αυτά, ναι, αλλά στη συνέχεια μετά το διευθυντικό. Είναι καλή, δεν φταίνει ο τουρκικός λαός. Φταίνει η πολιτική. Ναι. Η πολιτική χαιρετάνε. Γιατί όπου και να δεις Τουρκό, αυτό λαός, κάνει. Ο λαός άγεται και φέρεται τώρα. Όλοι οι λαοί, αφού ξέρεις τώρα. Εντάξει. Ναι, άγεται και φέρεται. Ναι. Μάλιστα. Ό,τι τους μάθουνε. Πρόβατα με λίγα λόγια, εν πωλής. Μάλιστα. Άμα δεν έχει το απαιτούμενο επίπεδο, παρόλα αυτά μου κάνει εντύπωση γιατί αυτοί που χαιρετάνε είναι αυτοί οι οποίοι μένουν υποτίθεται στις χώρες τις ευρωπαϊκές. Της ασφαλής, και ναι, 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 ναι. Τέλος πάντων, την ίδια στιγμή λέει η επίθεση που κάνανε οι Τούρκοι εκεί στο Κουρδιστάν ή στη Συρία, πείτε το όπως θέλετε εσείς, έχει απελευθερώσει λέει καμιά 1000 τσιχαντιστές που ήταν στις φυλακές εκεί και τις νύφες του ISIS. Ευρωπαίους δηλαδή που έχουν συλληφθεί. Έτσι. Και ήταν στις, ναι, φυλακές, ναι, και ξαναβγήκαν και έρχονται ως πρόσφυγες πλέον προς τα δω. Ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, και αυτό είναι κακό, ξέρεις, διπλά. Γιατί και αυτή τη φήμη την εκμεταλλεύονται αυτοί που δεν θέλουν σε καμία των περιπτώσεων να περιθάψουν τους πραγματικούς πρόσφυγες. Είναι η κατάσταση είναι και επικίνδυνη και δύσκολη και δεν ξέρω αν μπορείς να τις μαζέψεις. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις οπαδών στην ελληνική επικράτεια. Αυτό είναι ο λόγος, να ξέρετε, και γι' αυτό δεν θα έχουμε μετακινήσεις οπαδών. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιτρέπουμε λίγο μαζί. Θα αναλάβω εγώ από αύριο τις μουσικές επιλογές. Deep Progressive House, παίζω τώρα. Όχι, θα τον αναλάβω εγώ από αύριο, ξαναλέω. Τι θα βάλεις? Θα σου πω αύριο. Μα το άλλαξες, τώρα το άλλαξες. Ναι, ναι. Θα τα λέτε, Ζέπελιν, βάλατε και τέτοια. Όχι. Τι είναι αυτό το ύφος της εκπομπής? 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λαμία, Κυριακή στις 6, επιτέλους ξανά στο γήπεδο της Τούμπας μετά από 28 μέρες. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 και Χρύσανθε. Έβαλα να δούμε το Λάρισα Άρης το έπος. Ναι, αυτό. Να το εμπεδώσεις. Να το εμπεδώσουμε. Ναι. Και 2 εισιτήρια για το Άρης Ιωνικός. FM κενό Άρης ονοματεπώνυμο στο 54526. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ποιος είναι ο Κώστα, ο καλεσμένος μας? Μαζί μας είναι ο καλός φίλος και έγκριτος συνάδελφος, ειδικός στα θέματα του διεθνούς ποδοσφαίρου, ο Μάνος Σταραμόπουλος. Α, εξαιρετικός. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα. Κώστα, σε εσένα και στους ακροατές και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Με το Μάνο ήμασταν κάποτε, όταν ήμασταν δεινόσαυροι, στον Αλφα. Πριν πάρα πολλά χρόνια, γραφείο Θεσσαλονίκης, εγώ μαζί με τον Κούση, Τσαλτίδης εδώ, Κούσης εκεί. Α, μάλιστα. Βέβαια. Και είχαμε το Μάνο από τότε να μας μιλάει για το διεθνές ποδόσφαιρο, που τότε δεν το πολύ καταλαβαίναμε, δεν είχαμε ακόμα Νόβα, ΟΤΕ και όλα τα συναφή για να βλέπουμε τα πρωταθλήματα. Μόνο εσύ τα ήξερες τότε. Τώρα κάνουμε όλοι τους ειδικούς. και τώρα ο Μάνος όμως έχει free pass, Μάνο, σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, έτσι, είσαι παντού από ό,τι, ναι, από ό,τι σε βλέπουμε. Λοιπόν, ναι. Μάνο, μια που τα παρακολουθείς, ναι, καλά τα πράγματα. Πες μας τι γίνεται τώρα στο διεθνή χώρο με αυτά τα ευτράπελα, να μην τα χαρακτηρίσω αλλιώς, σχετικά με τον πόλεμο στη Συρία, τους εθνικιστικούς χαιρετισμούς, ναι, ένα αίτημα που έκανε η Ιταλία για να φύγει ο τελικός του Champions League από, ναι, την Τουρκία. Ναι. Τι γίνεται? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι θλιβερό αυτό το γεγονός που συμβαίνει τώρα με τους Τούρκους, που με το έτσι θέλω προσπαθούν να μπουν σε άλλο κράτος. Έχουμε πολλά θύματα μάχων, κάτι που, έτσι, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει στον 21ο αιώνα, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους προγόνους μας και η ανθρωπότητα πάει μπροστά. Έτσι, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τα συμφέροντα είναι πολλά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τώρα, στο θέμα του αθλητισμού, σωστά όπως προανέφερες, ο Υπουργός Αθλητισμού της Ιταλίας
Ο Βιτσέντζος Πανταβόρα έχει στείλει επιστολή στον πρόεδρο του ΣΟΕΦΑ, τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν, ζητώντας να πάρθει από την Τουρκία ο τελικός του Champions League που είναι προγραμματισμένος για το Μάιο του 2020 και θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης. Βέβαια, αυτό είναι, αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να πάρει μια πόλη, μια πρωτεύουσα, ένα τελικό Champions League, υπογράφονται και διμερείς συμφωνίες σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι. Οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πολύ δύσκολο, όσο αδύνατο. Ναι. Εξαρτάται βέβαια πόσο θα, ας ελπίσουμε να σταματήσει εδώ η διαμάχη και ο πόλεμος αυτός, έτσι. Ναι. Λοιπόν, από την πλευρά του, ένας από τους, ο ισχυρός ανήρμαρος του Ιταλικού ποδοσφαίρου και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ιταλικής και μέλος εκτελεστικής επιτροπής του ΕΦΑ, ο Μικέλε Ούβα, αναφερόμενος αυτό χθες σε Ιταλικό ραδιόφωνο, είπε ότι παρακολουθούμε όλα τα γεγονότα με ενδιαφέρον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να μιλήσει για κυρώσεις, ούτε ότι μπορεί να πει απλά και μόνο κάποιος ότι παίρνουμε τον τελικό από την Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να υπάρξει συνάντηση των μελών της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, να σταθούν δηλαδή 25 άτομα, και από εκεί και πέρα, ανάλογα πώς θα έχει εξελιχθεί το θέμα, τότε και μόνο θα ίσως πάρθουν, επιβληθούν κάποιες κυρώσεις. Αλλά θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να πάρουν από τη γείτονα Τουρκία τον τελικό του κορυφαίου ευρωπαϊκού τροπέου. Μάνο, η Τουρκία είναι δυνατή παρασκηνιακά στην UEFA, στη FIFA, μετράει δηλαδή ο λόγος της? Μετράει. Η Τουρκία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, διεκδίκησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2024, που τελικά έχασε από την Γερμανία ουσιαστικά με κάτω τα χέρια, λόγω των θεμάτων ρατσισμού, πολιτικών δικαιωμάτων και αυτά. Αλλά έχει μέλος της, ο ισχυρός άντρας του τουρκικού ποδοσφαίρου, ο Σερβέτ Γιαρντιμτζή, είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA. Οπότε καταλαβαίνει κανένας ότι όταν είσαι κάπου μέσα, έχεις μεγαλύτερη ισχύ από όλα που είναι απ' έξω. Και άλλωστε, άρα οι πιο ισχυροί από όλους είμαστε εμείς. Σωστό και αυτό. Βέβαια. Σωστό και αυτό. Άλλωστε, μάνο, η UEFA είναι ένα μικρό παρακλάδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σχήρα στη σκεφτεί, έτσι. Συνεργάζεται, εννοείται, ότι πρώτο λόγο σε αυτά τον έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν είχε αποκλειστεί η πρώην Ιουγκοσλαβία, ήταν κατόπιν εντολή του ΝΑΤΟ. Έτσι. Η UEFA δεν θα το έκανε αυτό αν δεν είχε την εντολή του ΝΑΤΟ τότε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το θέμα τώρα που, εντάξει, το έθεσε ο Υπουργός Αθλητισμού της Ιταλίας. Τώρα, από την άλλη πλευρά βέβαια, στο θέμα της χειρονομίας που έκαναν μετά την νίκη τους 1-0 επί της Αλβανίας, που χαιρέτησαν απρεπώς οι Τούρκοι ποδοσφαιριστές, εδώ νομίζω ότι θα επιβληθεί σίγουρα ποινή. Και στην Τουρκική Ομοσπονδία. Πέρα αποκλείεται να επιβληθούν και κάποιες θεματικές ποινές και σε ποδοσφαιριστές. Και χθες το κάνανε με τη Γαλλία. Και χθες το κάνανε με τη Γαλλία, ναι. Ναι, γιατί όπως ξέρουμε, σύμβολα και τέτοια απαγορεύονται. Από την άλλη, να χαιρετάς έτσι, χαιρετούσαν πάρα πολύ κατά καιρούς. Τώρα, πώς ακριβώς, δεν μπορεί να σου πει ο άλλος, δεν χαιρετούσα γι' αυτό. Χαιρετούσα γιατί. Είναι το θέμα τι έχει γράψει την αναφορά των διαιτητής, ο παρατηρητής και όλοι οι αξιωματούχοι του αγώνα. Ναι, είναι μια κίνηση δηλαδή που έχει ξαναγίνει στο ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, η συγκυρία είναι τέτοια τώρα. Βέβαια, το timing. Σωστό, επειδή έχουν προκύψει ακριβώς τα άλλα γεγονότα. Την Τρίτη έχει... Πρέπει να πούμε, πρέπει να εξάρουμε την απόφαση της δίκης της Σανκ Πάουλη, η οποία μετά με τον Τούρκο παίκτη, του Τούρκο παίκτη, τον απέπεψε αμέσως από την ομάδα της. Ναι, εδώ να σου πω κάτι. Πραγματικά ήθελα να κάνω μια συζήτηση με κάποιον που γνωρίζει. Μπορεί. Χωρίς τη συνένεσή του. Μπορεί. Ναι, βέβαια. Μπορεί, βέβαια. Στο συμβόλαιο. Πώς μπορεί. Γιατί υπογράφει κάποια συμβόλαια. Ναι, το οποίο προβλέπει... Στο συμβόλαιο θα αναφέρει και κάποια πράγματα που είναι πέραν του ποδοσφαίρου. Ποινή όμως προφανώς, όχι λύση συμβολέου. Γιατί μετά, αν αυτός πάει και κάνει προσφυγή τώρα στην UEFA. Για μείωση προσωπικότητας και τα γνωστά αυτά που πιο πολύ στην Ελλάδα βέβαια τα έχουμε δει κατά καιρούς. Ναι, για μείωση προσωπικότητας και ότι κακώς. Νομίζω ότι στη Γερμανία δεν θα υπάρξει τέτοιο θέμα. Θα είναι δύσκολο στη Γερμανία, σωστά. Και ενδεχομένως και η Σανκ Πάουλη μάλλον να έχει και ειδικούς όρους στα συμβόλαια των παικτών της, γιατί είναι μια ομάδα ιδιαίτερη. Σωστό. Είναι πάντως ένα θέμα αυτό περίεργο. Ναι, σωστό αυτό. Είναι κάτι που δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Έτσι, οκ. Okay. Αλλά από εδώ και πέρα θα έπρεπε οι ομάδες και οι διοικήσεις να εξετάζουν και το χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή και τη συμπεριφορά του όλα και να αναφέρονται και στο συμβολαιό του. Όχι μόνο όταν παίρνει τα λεφτά ή καλά. Ναι, σωστά.
Την Τρίτη Μάνο έχει στην Κωνσταντινούπολη Γαλατά Σαράι Ρεάλ Μαδρίτης. Ίσως έχουμε και εκεί. Ωραία. Ωραία. Ιστορίες. Ότι τώρα νομίζω δεν θα συμβεί το παραμικρό. Επίσης δημιουργήθηκε. Έχουν πάρει μέτρα ναι, και ναι. Έχουν στείλει και νότες η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Δημιουργήθηκε και ένα θέμα Μάνο και στη Βουλγαρία. Ε. Και στη Βουλγαρία ακριβώς που χάσαν 2-0 στο 6-0 και από τους Άγγλους. Είχαμε προσωρινή διακοπή στο πρώτο ημίχρονο. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι είναι υπότροποι και νομίζω θα τιμωρηθούν παραδειγματικά τώρα με κάποιο χρωματικό πρόστιμο, ενδεχομένως κάποια εξέδρα να κλείσει το επόμενο παιχνίδι. Θα δούμε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι τι αναφέρει ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα, ο παρατηρητής και οι άλλοι αξιωματούχοι του αγώνα. Ναι. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή ή μια ομοσπονδία ή μια ομάδα όταν πάνε 100 τύποι και αρχίζουν, σηκώνουν τα χέρια τους και αρχίζουν και φωνάζουν. Δηλαδή, τι να τους κάνει ακριβώς. Δηλαδή, να προβλέψω, κοίτα, να τους ψάξω να πάρω τις φωτοβολίδες, να πάρω τα αντικείμενα, κοίτα, να τους ψάξω σωστά. Τα χέρια τους όμως τα σηκώνουν και τα τέτοια, πώς ακριβώς να το προβλέψω εγώ αυτό. Πριν από δύο χρόνια ήμουν στο γήπεδο της Μπεσίκτας στο καινούριο. Ναι. Που φιλοξένησε φέτος και τον τελικό του Super Cup. Mm-hmm. Λοιπόν, στην Τουρκία απαγορεύεται για νόμου το κάπνισμα στα γήπεδα. Ναι. Εκεί που καθόμουν λοιπόν ξαφνικά έβλεπα καπνός. Λέω εντάξει, κάποιος καπνίζει. Ξαφνικά βλέπω έναν κύριο δύο μέτρα, πάει και δείχνει, χωρίς να μιλήσει, με το χέρι του 11 άτομα. Τους έδειχνε ένα και τους έκανε έξω. Και βγήκαν έξω επί τόπου. Δεν υπήρχε δεύτερη κουβέντα. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Ναι, στην Ελλάδα αν το έκανε αυτό θα βγει αυτός έξω πετώντας. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά είναι το θέμα τι θέλουμε κι εμείς, έτσι. Ναι, δηλαδή, σωστό. Αν θέλουμε να ισχύουν τα μέτρα ή όχι. Παράδειγμα για το τσιγάρο τώρα. Λέμε ότι απαγορεύεται σε κλειστούς χώρους, αλλά εγώ το βλέπω συνέχεια να καπνίζει όλος ο κόσμος. Τώρα ή θα πρέπει να εφαρμοστεί το μέτρο όπως όλη την Ευρώπη ή τότε να μην το εφαρμόσουμε. Δεν ξέρω. Αλλά κάτι είναι, μάλλον είναι μεγάλη κουβέντα εδώ. Δεν εφαρμόζουν οι πρόεδροι τις τιμωρίες για απαγόρευση εισόδου. Ναι, δηλαδή έτσι, αν ο πρόεδρος δεν είναι σύνομος με τις τιμωρίες που του επιβάλλονται, τι να περιμένει από τον κόσμο για το τσιγάρο. Ξέρω, αυτό είναι το θέμα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικότερα για τη χώρα μας, το νομικό πλαίσιο πολλές φορές υπάρχει στην Ελλάδα αλλά δεν εφαρμόζεται. Ναι, αυτό είναι ένα. Όχι, η μεγαλύτερη, απόδειξη είναι, η μεγαλύτερη απόδειξη είναι το τι γίνεται στα ελληνικά παιχνίδια, στη Super League παραδείγματος χάρη, και το τι γίνεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Από τα διαζώματα τα οποία είναι άδεια στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και γεμάτα στα ελληνικά παιχνίδια, μέχρι το οτιδήποτε άλλο από επεισόδιο οτιδήποτε άλλο. Η ελάχιστη, η μόνη ίσως χώρα στην Ευρώπη που πάνε οπαδοί της μιας ομάδας στο γήπεδο. Έτσι, αυτό δεν νομίζω ότι σπέτει αλλού. Αντί να πηγαίνουν οπαδοί και των δύο συλλόγων. Αυτά λέγαμε πριν τώρα. Ναι. Με αφορμή και το Ξάνθη Άρης, αυτά λέγαμε λίγο πριν. Εντάξει, απίστευτα πράγματα. Εγώ απορώ πάντως πώς δεν υπάρχει πραγματικά μια νομοθεσία όπως και στην Ευρώπη. Το 5%. Πιστεύω ότι θέμα βούληση είναι. Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Πολιτική ή αυτοδιοίκητου. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Πού να συνεννοηθούν όλα αυτά, Ερμαν, όμως. Δεν συνεννοούνται ποτέ. Όπως συμβαίνει στα άλλα κράτη, όπως θα πρέπει να γίνει και εδώ κάποιος. Αν θέλουμε να πάμε μπροστά έτσι και να λέμε ότι είμαστε και χώρα της Ευρώπης που εμείς τους δώσαμε τα φώτα πριν από 3.000 χρόνια. Δεν παίζαμε μπάλα τότε όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Παίζαν άλλα παιχνίδια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Ωραία, φίλε, πριν 20 χρόνια ήμασταν στον Αλφα με τον Μάνο. Πολλά ήταν. Πόσα είπα, 15. 17. Το 2, εντάξει, όχι, 20, 17. Δεν ήταν. Όχι, 20, 17. Το 1, το 2001. Το 2 ήταν. Πήγα στον Αλφα. Το 1 εγώ. Ο Digital πότε ήταν που ήρθα εγώ, το 2. Το 2. Από το 1 μέχρι το 4, Κώστα. 3,5 χρόνια. Άρα, όχι το 1, στο μισό του. Τέλος πάντων, τότε που είμαι στο αεροδρόμιο με το κύπελο του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα σε τότε το αεροδρόμιο Μακεδονία, η μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ κτλ. Πολύ ωραία χρόνια. Ευτυχώς μετά ήρθαν και αυτοί και σταμάτησαν να πηγαίνουν στον ΠΑΟΚ. Ποιον είχαμε ΠΑΟΚ, Τζορμπατζόγλου. Βέβαια. Πάγκο, ένας ΠΑΟΚ-Άρης με Οκάκιο Ιωλίδη 1-1 στην Τούμπα. Στον ένα πάγκο εγώ και στον άλλο Δημήτρης. Εγώ ήμουν μια φορά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό θα σου πει. Τριφυλάρα, αγαπώ. Και το εκπληκτικό στον Α, το κορυφαίο, Ηρακλής Γενιών. Ηρακλής Γενιών, ε. Πάγκο εγώ και πάνω. Μίκος Πετρουλάκης και Δημοσθένης Καρμύρη στη μετάδοση, βέβαια. Πάγκο Ηρακλή. Εγώ ήμουνα. Πάγκο Γενιών. Ήμουνα Πάγκο Ηρακλή. Ο Ηρακλής είχε έναν. Όχι, ψέματα. Πάγκο Γενιών ήμουνα. Και ήταν Γάλλος. Ο Μάκης.
Δεν ήταν ακόμα. Ρε παιδιά. Δεν ήταν ακόμα. Πάλι πόλεμο. Άκου λίγο. Νομίζω ήταν ο Πάρης. Ήταν, ποιος ήταν. Τέλος πάντων. Και ήμουνα στο δεδί και με ρωτούσε ο Πετρουλάκης. Τι λέει τώρα ο Γάλλος προπονητής στους παίκτες και έλεγα εγώ, τους λέει να το αδειχτούμε λίγο. Πού να ξέρω τι λέει. Αυτοσχεδιασμός στα γαλλικά. Ναι, αυτοσχεδιασμός τελείως. Από τις κινήσεις που είχε πάνε λίγο πιο πίσω και τα λοιπά. Πάμε γερά, ναι, πάμε γερά. Φαίνεται τσατισμένος από το αποτέλεσμα. 1-0 ο Ηρακλής ή 0-0 είχε λήξει με την Κενιόν. 0-0 είχε λήξει. Και κερδίσαμε εκεί. Όχι. Και από ναι, και έτσι. Αποκλειστήκαμε και... στην Κενιόν. Νομίζω αποκλείστηκε. Πάλι. Δεν θυμάμαι. Με την Καζεσλάουτεν θυμάμαι το 2-3, το 1-3 εδώ, 2-3 εκεί. Με Καζεσλάουτεν. Ηρακλάρα, σ' αγαπώ. Λοιπόν. Αυτό είναι βασανιστήριο όμως τώρα να ξαναβλέπουμε. 1-0 Κωνσταντίνου, λέει ο. 1-0 ήταν τελικά. Ο πιστός ακροατής μας. 1-0. Που δεν είναι στον πάγκο. 1-0, μπράβο. 0-0 εκεί. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά. Τώρα μιλάμε πριν 17-18 χρόνια να θυμάμαι και τα παιχνίδια του Ηρακλή, ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει, είναι άθλος. Ήταν τότε που ο δημοσιογράφος στην Κενιόν πήγε να ανάψει σιγάρο στον αεροδιάδρομο. Ναι. Και του λέει. Κοίταξε, αυτά υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ιστορίες. Θυμάμαι στο Μπόλτον Άρης που ανάψανε κανένα 2-3 και μετά φέρω τα καπέλα των αστυνομικών να τα δείτε. Γιατί έτσι ξεκίνησε. Έχει γίνει το επεισόδιο το φοβερό στο πέταλο που είναι οι Αριανοί, είναι όλα ήρεμα κτλ. Και η φασαρία έγινε για το τσιγάρο. Γιατί πάει ένας από αυτούς με τα καπέλα, τα μεγάλα, ναι. τα εγγλέζικα, και του λέει του σουπερά του Στραβοστόμη 3, σβήσε το τσιγάρο. Ναι, άσε μας το καπέλο, και μετά απλά όταν γυρνούσαν με στο αεροδρόμιο είχε 5-6 τέτοια καπέλα μεγάλα. Αστυνομικά. Προκρίθηκε ο Ηρακλής στην Κενιόν, έτσι. Προκρίθηκε. 0-0 εκεί. 1-0 εδώ. 0-0 εκεί. Μπράβο. Και μετά έπαιξε με την Καζεσλάουτερν. Αυτό σου λέω. 1-3 εδώ. 2-3 κέρδισε ο Ηρακλής. Μες στη Γερμανία κέρδισε ο Ηρακλής. 2-3. Πήγες Κώστα. Επικό μάτς. Όχι. Μόνο στο βόλεϊ πήγαινες. Μόνο στο μπάσκετ πήγαινε. Με λεώνει στο βόλεϊ. Ναι, ναι, τρέχοντας. Κολλητό σου. Λοιπόν, πώς τον λέγανε το. Όχι τον Αλέκο, τον άλλον το Λεώνη. Σάκη. Σάκη Λεώνη. Να ρε προπονητή. Δεν είναι προπονητής ο Σάκης. Ο Αλέκος. Αφού είπαμε ο Μουστακίδης θα πάει. Δεν θα πάει ο Μουστακίδης. Διαψεύδεται. Η διοίκηση το. Το διαψεύδει. Ποια από όλες. Όπως διέψευδε τη διοίκηση. Το τέτοιο όχι. Όπως διέψευδε την παρέτηση Φιλίπποφ. Καλά, οι ομάδες όλες αυτό κάνουν. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Άρης θα πήγαινε με τον Τερζή μέχρι το τέλος της σεζόν. Α, ναι, γιατί πήγε καλά και. Και μετά. Έχει καλό δέσμο. Άλλα μας λέγανε οι δημοσιογράφοι και τέτοια. Έχει καλό δέσμο τους παίκτες και τα λοιπά. Όπως με το περίπτωση Μποχωρίδη. Φεύγημένη. Καλά, αυτό ήταν το ρεπορτάζ αυτό. Υπήρχε στόριο όμως ότι φεύγει. Μα φυσικά υπήρχε. Ναι. Το πιο χαρακτηριστικό είναι τέτοιο που πρέπει να σταματήσουν όλοι να μιλάνε. Γιατί ας πούμε πέρσι έγινε με τον Παντελίδη αυτό. Δηλαδή τον είχε έτοιμο. Δηλαδή ο Καρυπίδης έλεγε το απόγευμα που θα έρθει στην προπόνηση να του πω ότι φεύγει. Ναι. Και μετά έγινε μια κυβίστηση κτλ. Εγώ είπα ότι φεύγει. Ποτέ δεν είπα ότι φεύγει. Οι δημοσιογράφοι τα βγάζουν αυτά. Τέλος πάντων, ας το πούμε τον Παντελίδη. Το πιο χαρακτηριστικό είναι με τον Βόκολο. Ήρθε στα γραφεία του Άρη. Βγήκε φωτογραφία με τη φανέλα. Ναι, και την άλλη μέρα τον ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Χάλασε, ναι, χάλασε. Δηλαδή, συγγνώμη, οι δημοσιογράφοι τον βγάλαμε. Θα το γράψει. Μα βγήκε με τη φανέλα. Άμα είναι το ρεπορτάζ, έτσι θα το πει. Και άμα την άλλη μέρα χαλάσει μεταγραφή. Και υπάρχει στον ΠΑΟΚ παίκτη, ξέρει ποιο. Ο Σαΐντ Τσίμπα. Το θυμάστε τον Σαΐντ Τσίμπα. Βέβαια. Που είχε παίξει τον Άρη, μια παιχτάρα από το Μαρόκο. Το ναι, έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ. Όχι υπογράψει. Έχει συμφωνήσει, έχει πάει στα γραφεία Μικρά Ασία. Έχει βγει με τη φανέλα φωτογραφία. Φεύγει στο Μαρόκο και δεν ξαναγυρνάει ποτέ. Εκπληκτικός. Λοιπόν, για να βάλω καλή αγγλική μουσική. Τελίμπερο 107,4. Πάντα είναι η εκπομπή Τρόικα. Χρήστανθος Σαλτίδης, Κώστας Κούσης και Στέργιος Αναστασιάδης. Όλη η αθλητική επικαιρότητα εδώ. Και εισιτήρια βέβαια για εσάς και για τους φίλους του μπάσκετ και για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Και ενημέρωση για όλες τις ομάδες για όλα τα αθλήματα θα έχουμε. Εννοείται ότι θα πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, αφού ακούσαμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο του Άρη, αφού καταγράψαμε τι συμβαίνει στο διεθνή χώρο με τις φρικαλαιότητες στη Συρία και την επιρροή τους στα ποδοσφαιρικά πράγματα με όσα γίνανε χθες στα ξένα γήπεδα. Πάμε τώρα και στον ΠΑΟΚ τον ποδοσφαιρικό. Θα πάμε σε λίγο, ρε φίλε, περίμενε. Θα έχουμε παίκτη. Πρέπει να βγει όμως. Α, το ρεπορτάζ, ναι, καλά λέει. Έχουμε κανένα πρόβλημα, τίποτα κτλ. Πρόβλημα δεν έχουμε. Ο Ελκαντουρί. Υπάρχει αναμονή να δούμε τι ακριβώς έχει ο Μαροκινός. Από τότε που τον έπιασε στο στόμα το Φερέιρα, όλο τραυματισμούς έχει το παιδί. Λοιπόν, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Ναι, τέλεια. Θα Hello. Κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Hello. Hello. How are you? Good, good. And you? Λοιπόν, στην άλλη γραμμή είναι ο Ροντρίγκο Σουάρες.
Yes. Ο δεξιός ο πιστοφύλακας It's you, του certainly. Yes. It's Rodrigo. Rodrigo Soares. Okay. We are happy to have you, Rodrigo, in our show here in Libero. Καταρχήν, πώς είναι, εντάξει, έχει πλέον στην Ελλάδα τρεις μήνες γεμάτους, αν έχει κλιματιστεί, αν έχει κάποιο θέμα, αν του αρέσει η πόλη, δεν του αρέσει. Θέλω να δω πώς θα μεταφράσει το κλιματιστή. First of all, Rodrigo, you are in Thessaloniki, 3 months yeah. also. And how is your first thoughts about Thessaloniki? The club. The club, the city, in... the people. Ah, since I arrived here, the feeling is very good about all the things, the city, the fans, the people of the city and Paok, they are so well receptive. So I'm feeling very good here and very happy in this moment. Η πόλη είναι ωραία και η ομάδα και οι άνθρωποι της αισθάνομαι πολύ καλά μέχρι τώρα και στην ομάδα και στην πόλη. It seems like a little bit of Portugal, in the like the weather and the people. Ah, it's, the weather here is very good. It's a little bit like Portugal. A little bit like Portugal. Yes, I don't know in the winter yet. I will stop. But until now, is the weather match with Portugal. It's good. Για τον καιρό το ρώτησε ο Κώστας που μοιάζει με την Πορτογαλία. Με την Πορτογαλία. Και αυτό όντως λέει μοιάζει με την Πορτογαλία. Δεν ξέρω ακόμα λέει πώς είναι ο χειμώνας εδώ. Να ρωτήσουμε τον Ροντρίγκο πώς βιώνει αγωνιστικά αυτό το διάστημα του στον ΠΑΟΚ. Αν είναι ικανοποιημένος με το ρόλο του. Φαντάζομαι ήξερε και όταν ερχόταν ότι μπροστά του έχει ένα ποδοσφαιριστή που είναι σταθερά του ΠΑΟΚ. Είναι χρόνια εδώ, το λέω μάτος. Πώς βλέπει τη μέχρι τώρα πορεία του στην ομάδα. After our talk about the weather and your life here in Thessaloniki, Rodrigo, tell us about your football life. How do you compromise your role with Leo Matos, being together in the same position with such an experienced player? Are you satisfied with your presence in the team so far? About this, it's difficult for me. Of course, it's difficult for me because every player wants to play. Now, of course, it's normal. But about Leo Matos, he's a very good player. And I already know about the situation. I knew all about this. And it's difficult to play here because of him. But we are personally friends. And I like him very much. Yes. And since he is older than me, I like to watch him play and learn. And I learn a lot. With him, yes. So, and everything in our life, we have to see the situation and learn. And for me, it's very good to see him play. Of course, I want to play also, but in the football, you have to be patient sometimes. Of course. And when I came to Park, I knew about the situation, but the project that was they showed to me is very good. That's what you came for proud about the project, about the whole team, about the ambitions of the club. So I think this match is what I want for the future. Of course, now it's difficult for me to play, and I try to do my best every time I have chance. And I hope that the fans like me about my play. Of course, I could not show everything about me because I didn't play a lot, but I'm feeling happy here. It's different when you don't play and feeling angry and you feel it's not good for me. No, I think Paok is good for me, and since now I have nothing to say about this. And about Leo Matos, everybody knows it's difficult to play in front of Leo. Yes, of course, it's difficult, but okay, when I play, I try to do my best. Of course. That matters. Λοιπόν, μας λέει ο Ροντρίγκο ότι όποτε παίζει προσπαθεί να δώσει το καλύτερο εαυτό του. Φυσικά λέει, σαν ποδοσφαιριστής θέλω να παίζω συνέχεια. Αυτό είναι αυτονόητο. Ήξερα για το Λέο Μάτος και φυσικά πριν έρθω. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ήξερα την κατάσταση. Είναι δύσκολο να παίζει συνέχεια όταν έχει μπροστά σου τον Λέο Μάτος με τον οποίο είμαστε φίλοι. Είναι από μένα μεγαλύτερος. Είναι πιο έμπειρος. Μου αρέσει να τον βλέπω και μαθαίνω πράγματα. Μαθαίνω πράγματα.
Ήξερα για το project και, αυτό. Και στη ζωή λέει πρέπει και στο ποδόσφαιρο να βλέπεις μια κατάσταση και να μαθαίνεις. Ήξερα για το project του ΠΑΟΚ, μου άρεσε, είναι πολύ καλό. Είναι μια ομάδα με φιλοδοξία, μια ομάδα με στόχους. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις υπομονή. Έτσι. Λέει ο Ροντρίγκο. Προσπαθώ κάθε φορά να δώσω το καλύτερο εαυτό μου. Ελπίζω, είπε, και η ομάδα να είναι ευχαριστημένη από εμένα. Έτσι. Αισθάνομαι πολύ καλά. Δεν έχω συναισθήματα όπως θυμό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι να πω κάτι αρνητικό για τον ΠΑΟΚ. Είμαι χαρούμενος εδώ. Να το ρωτήσουμε αν είναι ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα βαθμολογική συγκομιδή του ΠΑΟΚ. Η ομάδα έχει παραμείνει αίτητη, αλλά έχει αφήσει κάποιους βαθμούς και μετά από ένα χρόνο έχει πέσει από την κορυφή. Apart from you, are you satisfied with the whole team presence about the points that you get in the league, the wins, the appearances? Are you satisfied how PAOK plays as a team and about the results? Of course, we want to be first. You have to be like this because PAOK is a big club and have the ambitions to win everything they play. So in this moment, I think there are many changes in the club, inside, internal of the club, and about all the things that change in the first, in the beginning of the season. So I think we are in the good way, because it's difficult when the things like PAOK used to play, so now it's a little different. So these things takes time to adapt the things that what the new coach wants. So it's everything different, even for the players, even for the coach. So we have to know, you have to have time to introduce ourselves, and the coach know the group very well. So I think we are in a good way. Of course, we want to be more, we want to play very good, but in this moment, we are trying to do our best. And I have this certain for the future about this team, and we will achieve our target. About the match with Lamia, Rodrigo, on Sunday. I think it's a very good, difficult game, like every game in the league. But we are prepared for this, and this week is started, so everybody's concentrated about this game, and now we know how important it is for us to win this game. Λοιπόν, sorry, continue. Everything, everybody's focused, focusing about this game. Η πρώτη ερώτηση για τη μέχρι τώρα βαθμολογική συγκομιδή του ΠΑΟΚ, λέει ο Ροντρίγκο ότι φυσικά θέλουμε να είμαστε πρώτοι. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο κλαμπ, έχει τη φιλοδοξία να κερδίζει όλα τα παιχνίδια στις όλες τις διοργανώσεις που παίζει. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Χρειάζεται, βέβαια, λέει, χρόνος. Ο ΠΑΟΚ συνήθισε να παίζει αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα υπάρχει νέος προπονητής, ο οποίος χρειάζεται χρόνο για να δώσει στην ομάδα να καταλάβει αυτά που θέλει από εμάς. Νομίζω ότι είμαστε, το ξαναείπε, σε πολύ καλό δρόμο. Ο προπονητής μαθαίνει το group και είμαστε αποφασισμένοι από την πλευρά μας να δώσουμε το καλύτερο αυτό σε κάθε παιχνίδι. Για το παιχνίδι με τη Λαμία, είπε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι όπως όλα τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη. Κώστα, να το ρωτήσουμε πόσο σημαντικό είναι που στην ομάδα υπάρχουν πολλοί Βραζιλιάνοι, πολλοί συμπατριώτες του. Υπάρχει ο Ζαμπά, υπάρχει ο Λέο Μάτος, υπάρχει ο Μαουρίσιο. Γενικότερα έχουν μια Βραζιλιάνικη παροικία, αν τον έχει βοηθήσει και στο χορτάρι αλλά και στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη. How important is for you, Rodrigo, to have many Brazilian players in the same team, like a Brazilian family inside of PAOK? How easy make your life in the team to have more Brazilians? It's very important for me because when you are arriving in a new city, in a new country, it's good to have people to help you. And what I have here is like a family of the Brazilians, because they help me a lot. They show me a lot of things, and they show me what PAOK is. And this is important for a player, for a new player, to get fast and introduce fast in the feeling of the fans, the feeling of the club, in the city as well. Yes, of course. So I think it's been very important for me to have these guys here. And I'm feeling like I'm here 3 months, I think, and I'm feeling like I'm here 1 year. Because it's very easy to adapt. And this, the Brazilian guys are very important for me.
because of this. Yes. The friendship, the meetings, and to show what PAOK is. And they will introduce you very fast in the group. Mm-hmm. So, very good. The time outside the practices, outside the games, outside the team situations. Do you mean like that you said about how important it is for you to have all those friends, all those Brazilians with you? That's very good because we are very far away from our home. Mm-hmm. So yes. Every Brazilian player here knows what it is, and when arrive a new player like Brazilian that you know it's your. It's from your country, yes. You know what the guy feeling. You know what they have in mind. So it's important because of course. They talk to you, they introduce you, and they show you the things of the city to make your life easier. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχεις ανθρώπους συμπατριώτες σου σε μια ομάδα, ειδικά σε μια ξένη χώρα, να σε βοηθάνε, να σου δείχνουν πράγματα, είτε φορά την πόλη, είτε φορούν πράγματα για τον ΠΑΟΚ, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αισθάνομαι, είπε, πάρα πολύ καλά, παρότι είμαστε όλοι μακριά από τα σπίτια μας, έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με όλα τα παιδιά και μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό. Είμαστε φίλοι και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή σε μια ξένη χώρα. Να το ρωτήσουμε αν έχει η ομάδα ξεπεράσει τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Do you think that the team has already left behind the difficult European result and the difficult situations about staying out of Europe? That was a time difficult for us. Mm-hmm. Of course, no one expected to be out of the European game. Yes. So it's normal. When you don't achieve your target, you've been sad, you've been angry. And but disappointed. I think now, yes, it's normal. Because this is our job, and we paid for do our best. Mm-hmm. And, but this is football also, so now one have to win, other have to lose. Yes. And sadly, this time is our time. But I think... now the team leave this behind, like you said, mm-hmm. and now you feel in the dressing room that the feeling change, and now we are 100% focused on the championship in the league. To in the next year, we do different that we did in this year. Mm-hmm. And so and for us to be in the European games next year, we have to do our job well this year. The league. So if you're not together, if you are not strong enough, we didn't get there. So now every player and the guys that are in the like injured, like Mauricio and Vieirinha, is very important to us. They came back and now our team is more strong than they yes. was. So now I feel that the team leave behind the sadness about the European games, and we know where we want to get. Mm-hmm. Είναι λογικό, λέει, όταν δεν πετυχαίνεις ένα στόχο να αισθάνεσαι και απογοήτευση, να αισθάνεσαι και θυμό. Ήταν ένα δύσκολο διάστημα για μας, κανένας δεν περίμενε να αποκλειστούμε από την Ευρώπη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θέλουμε όλοι να κερδίζουμε και όχι να χάνουμε. Αισθάνομαι, λέει, στα αποδυτήρια ότι το κλίμα έχει αλλάξει πλέον. Έχουμε αφήσει πίσω τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στις υποχρεώσεις μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλουμε το χρόνο να είμαστε στην Ευρώπη. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας πάρα πολύ καλά φέτος. Να είμαστε δυνατοί, να είμαστε συγκεντρωμένοι. Είναι πολύ σημαντικό που επιστρέφουν παιδιά που είχαν προβλήματα τραυματισμών, όπως ο Βιερίνια και ο Μαωρίσιο. Γινόμαστε πιο δυνατοί. Και αισθανόμαστε ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ελλάδα. Να το ρωτήσουμε λίγο, φαντάζομαι άκουσε πολλά πριν έρθει στον ΠΑΟΚ για τον κόσμο. Πώς του φαίνεται έτσι γενικότερα αυτό που ζει και στην Τούμπα και στα εκτός έδρας που ο ΠΑΟΚ έχει παρουσία και αν υπάρχει περισσότερη πίεση από ό,τι περίμενε. Of course, Rodrigo, before coming to ΠΑΟΚ, you must have heard good news about the fans of ΠΑΟΚ, about the atmosphere in Tuba. Now that you're leaving it, what do you think about this?
What are your thoughts about being part of a team being loved so much from the fans? And do you think that this passionate love makes maybe or gives a little more pressure to the team? About this, the fans of PAOK are very good fans, and it's incredible the atmosphere in the, mm-hmm. the Tumba. Mm-hmm. And since I arrived here, I feel this in the streets, on the locals of the city. Yes. You see how much they care about the club, how much they love the of PAOK. And when I crazy about the team, eh? Yes, they are crazy about the team. But it is very good, because when we arrived in the field and we saw the fans in the stadium, this change, you know, this feeling is very good. And, mm-hmm. and for us, it's amazing. And PAOK fans are incredible. And when I saw the videos on YouTube before I get in the city, yes, I didn't believe what I saw. So when I arrived in the city and saw the fans here in the stadium, amazing. It's Πολλές φορές very good sensation. Yes. Τη λέξη απίστευτη, μοναδική αίσθηση, δημιουργούν απίστευτη ατμόσφαιρα στην Τούμπα, είναι τρελή για την ομάδα τους. Το αισθάνθηκα όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στους δρόμους της πόλης. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει τέτοιους φιλάθλους. Είναι απίστευτη, είναι μοναδική. Δεν περίμενα όταν ερχόμουν στον ΠΑΟΚ ότι θα συναντούσα ένα τέτοιο πράγμα. Να κλείσουμε σιγά-σιγά, να το πούμε αν έχει προλάβει να δει και τίποτα άλλο πέρα από τη Θεσσαλονίκη, αν έχει κάνει καμιά εκδρομή ή αν έχει κάποιο στόχο να δει κάτι από τη χώρα στο προσεχές διάστημα. Have you managed to go around Θεσσαλονίκη to see any other cities, any other places of Greece or northern Greece here? Did you have the time to go for some sightseeing, anything like that? Χαλκιδική, maybe. Χαλκιδική. Yeah, Χαλκιδική. I went in Χαλκιδική, very, very good place. In Thessaloniki also, I know a lot of things here now. But the islands, not possible to go yet. But not yet. I want to go, yes. Of course. I want to know. You should go. Because in Brazil, the islands, the Greek islands are very famous. Very famous in Brazil, eh? Yeah. Every people in Brazil ask me if I went to the island. The island. Yes. I don't have time. Yes. Because I have to work. Yes, of but, course. But yes. I want to go. I want to go. Mm-hmm. In Thessaloniki, I know a lot of things now. Mm-hmm. Athens, I went in Athens, days off. Okay. Okay. You have time to see more places. Yeah, for sure. Rodrigo, one of our fans now would like to ask about Portugal football, because you know it very well. Benfica, Porto or Sporting? This year. What do you want to know? This exactly. year. This year, this season. This year, yes. Benfica, eh? I think Benfica is more strong in this moment. But Porto is a good team. So when you don't expect nothing for them, it's difficult. Because the good club have a good coach. And the battle in Portugal is Benfica-Porto. Sporting is a little behind. A little behind. Yes. In this moment, a little behind. It's a big club. Also, of course. But I think because of the last years, Benfica is a little bit in front of Porto. But you are a little bit Porto, eh? You are a little bit. Yeah, because I played because there. You played there. Yes, I played there. I played in the second team, and I was champion there. Mm-hmm. Also, yes. So I have a good feeling about them. But okay, it's football. It's football. Normal. So Benfica this year is better. In this moment, Benfica is a little bit in front. Yeah, but let's see. Mm-hmm. Of course. But yesterday, Ukraine, difficult. You saw the game? No. Ukraine, Portugal? I just saw the result. Yeah. But Portugal has this tradition to win always in the
the final of the in the last games. In the last, yeah. last game. Fernando Santos, that's why. In the last games. Yeah. It's always like that. It's always like that. So, Rodrigo, thank you very much for this conversation. We would like to wish you the best for the for your career here in PAOK, for your life here in Thessaloniki and Greece, and of course the best for you as a player. Okay, thank you very much for you too. And sorry, my English. I'm trying to improve. They're very good. They're very good. Ours are not better. We don't know about your Greek. About your Greek. I have to. I'm trying to understand some things. I know a little words like kalimera, file. Like, not a bad kalimera, word, eh? Not a bad word. Parakalo, Aristopoli. Who learns your Greek? Vierinha. The guys in the. Vierinha. Vierinha. Vierinha is the teacher. Okay. You have a good teacher. Thank you very much, Rodrigo. Thank you. Take care. Take care. Bye-bye. Λοιπόν, τα παίρνω λίγο από το τέλος για τα ελληνικά που ακούσατε. Μου μαθαίνει, λέει, ο Βιερίνια, είναι ο δάσκαλός μου. Το ρωτήσαμε στο τέλος αν έχει πάει κάπου έξω από τη Θεσσαλονίκη. Είπε, έχω πάει στη Χαλκιδική. Στα νησιά δεν έχω κατορθώσει να πάω ακόμα. Είναι πολύ διάσημα. Είναι πολύ διάσημα. Πολύ χρονό. Στη Βραζιλία. Ο Ζαμπά πήγε, φίλε, Μήκονο όμως. Πρόλαβε ο Ζαμπά. Καλά, Ζαμπά. Το Τρίκο είναι πίσω, δούλεψε. Εντάξει. Με ρωτάνε και στη Βραζιλία, λένε, έχω πάει στα ελληνικά νησιά. Του λέω, δεν έχω πάει ακόμα. Έχω πάει στην Αθήνα. Θα πάω και σε άλλα μέρη. Θα πάει, εντάξει, αργότερα, και θα το πάει. Ρώτησε ο Κώστας για το τι βλέπει φέτος στην Πορτογαλία. Η Μπενφίκα λέει, νομίζω, πιο δυνατή φέτος από την Πόρτο. Είναι και λίγο πιο μπροστά. Η Πόρτο όμως ασφαλώς δεν μπορεί να την ξεγράψει. Έχει μια πολύ καλή ομάδα. Η Sporting έχει μείνει λίγο πίσω. Φυσικά παραμένει μεγάλο κλαμπ. Και έχοντας παίξει και στη β' ομάδα της Πόρτο, παραδέχτηκε ότι έχω συναισθήματα, όπως είναι λογικό, για την ομάδα της Πόρτο. Πήρε και πρωτάθλημα, είπε. Ναι. Αλλά παραδέχθηκε ότι η Μπενφίκα είναι, και όντως έτσι είναι, είναι καλύτερη φέτος στην Πορτογαλία. Αυτά για τον Ροντρίγκο, από Σουάρες. Τον Ροντρίγκο Σουάρες. Χρωστάμε όμως break. Χρωστάμε γιατί break. Ήρθε πάνω στο. Ήταν στο ενδιάμεσο, αλλά δεν μπορούσαμε να τον χάσουμε. Έχετε ακόμα 10 γεμάτα λεπτά για 5 εισιτήρια. Δεν έχετε, αυτό πάω να πω. Ότι έχετε ένα ακόμα λεπτό για να κάνεις την κλήρωση. Να κάνεις την κλήρωση. Γιατί έχω break διπλό. Λοιπόν. Να μην ξεχάσω κάτι. Οι πρώτοι 5 που θα πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 2310-287-888. Ξαναλέω, 2310-287-888. Μπορεί να τα δώσει αυτόματα. Και, μπορεί να τα δώσει και ο Κωστής μετά, άμα θες. Έχουμε κι άλλα για τον Κωστή. Α, έχουμε κι άλλα. Κερδίζετε αυτόματα ένα εισιτήριο για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Μπενφίκα. ΠΑΟΚ Μπενφίκα λέω. ΠΑΟΚ Μπενσίκτας σήμερα στο Παλατάκι. Ναι. 2310-287-3. Στο ποιο. Ποιο είπε? Ποιο, Παλατάκι. Και για το βόλιο του ΠΑΟΚ η πληροφορία λέει Ζόραν Μιλίνκοβιτς, Στέργιο. Προπονητής. Μιλίνκοβιτς, τον είχε ο Άρης προπονητής στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, άρα θα δώσουμε 5 εισιτήρια να πάνε ΠΑΟΚ τέτοιο και 2 Άρης τέτοιο. Λοιπόν, πες μου 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 22. 4, 7, 9, 11 και 22. 11 και 22. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Παπαδόπουλος Κυριάκος. Κυριάκος. Δεν είναι γνωστός. Μπορεί. Το κινητό μπορεί. Σε 752. Λοιπόν, Αντωνιάδης Χρήστος. Το κινητό σε 900. Τελειώνει. Τσιλιγκαρίδης Γιώργος. Το κινητό σε 765. Δημήτρης Ζέρβας. Το κινητό σε 003. Και το τέταρτο εισιτήριο, κάτσε γιατί κάνει μια ανανέωση. Ωραία. Ως Κωνσταντίνος. Πάω άνετα. Γεωργιάδης Παντελής, το κινητό σε 227. Γεωργιάδης Παντελής, Παπαδόπουλος Κυριάκος, Χρήστος Αντωνιάδης, Γιώργος Τσιλικαρίδης και Δημήτρης Ζέρβας θα ενημερωθείτε εντός λίγων λεπτών από τη Μαριλής. Ωραία, δώσε και τα δύο εισιτήρια για Άρης Ιωνικός. Περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, μέχρι να τα βρει, να πούμε περίμενε, γιατί έχουμε, να κάνω μια... έχουμε και παράπονα τους μπασκετικούς φίλους εκπομπής. Δηλαδή δεν είπατε για μπάσκετ. Λοιπόν, είπαμε για το θέμα του Άρη ότι ο Τάλτον ενδεχομένως λόγω των συνθηκών να κερδίζει λίγο χρόνο ακόμη και να δούμε τελικά αν θα παραμείνει ή όχι. Αλλά φαίνεται ότι κερδίζει μέχρι στιγμής λίγο χρόνο ακόμη. Μην ξεχνάμε ότι πλησιάζει και το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Ότι ο Άρης πρέπει να βρει παίκτη, να τον φέρει σήμερα. Έχουμε Τρίτη. Να παίξει το Σάββατο. Πρέπει να λυθεί και το θέμα του Weaver, Χρήσανθε, που υπάρχει μπαν. Ναι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν μπορεί να φέρει παίκτη εκτός των συνθήκων που επιτρέπουν την έκδοση δελτίου.
κάποιον δηλαδή που έχει παίξει εδώ. Δεν υπάρχει τέτοιο παίκτη πλέον, οπότε δεν μπορεί να φέρει παίκτη μέχρι στιγμή. Ο Ηρακλής παίζει στις 4.30 σήμερα στο Ρέθινο, είναι αγώνες για το κύπελο, είναι νοκάουτ. Θα παίξει με τον Κολοσσό ο Ηρακλής αν κερδίσει στο Ιβανόφιο 30 του μηνός. Αν κερδίσει όμως, είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Το Ρέθινο θα παρουσιάσει και καινούριους παίκτες και φυσικά. Εντάξει, παίζει στην έδρα του. Αλλιώς είναι τώρα να παίζει στο Ιβανόφιο με 3.000 κόσμο και αλλιώς να παίζει στο Ρέθινο. Είναι και διαφορετικές και οι συνθήκες. Βεβαίως και ο Ηρακλής έχει περισσότερο την προσοχή του στον αγώνα με τη Λάρισα το Σάββατο, εκτός έδρας παιχνίδι. Και το Ρέθινο το οποίο παίζει μέσα στον Πανιόνιο και είναι τελικός παραμονής αυτό το παιχνίδι. Βέβαια λίγο πρόημα, αλλά μέχρι στιγμής έτσι φαίνεται ότι είναι τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα παίζει με την Μπεσίκτας, δώσαμε τα εισιτήρια. Δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε παράταση 5 λεπτά. Πήραμε παράταση. Εξαιτίας μου. Όχι. Λοιπόν, κάτι ο Τσάρος κάτι κάνει, κάτι περίεργο. Ναι, εντάξει. Σε μετάδοση Νίκου Μοσκοβίτη εδώ στο Λίμπερο. Θα τα πει όλα. Τζόρνταν Θίοντορ, η Μπεσίκτας Τζόρνταν Θίοντορ που έπαιζε στην ΑΕΚ. Ωραίος αυτός. Ναι. Ωραίος όντως. Με ποια. Καλή ομάδα. Εκεί έπαιζε και πριν πάει στην ΑΕΚ. Όχι. Με ποια τουρκική ομάδα την αντιμετώπισε ο Άρης. Με την Μπάνβιτ. Είδες όμως, θυμόμουν. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στο μπάσκετ. Βεβαίως σήμερα ξεκινάει το BCL, το Basketball Champions League, και για την ΑΕΚ και για το Περιστέρι. Ο Προμηθέας, είπαμε, ξεκίνησε, παίζει πλέον στο Eurocup. Οι ομάδες μας, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ, μιλάω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Κώστας Λαβράκης, τον οποίο ακούσαμε από το Λίμπερο, είπε ότι θα βοηθήσουν αυτά τα παιχνίδια για να προσαρμοστεί η ομάδα και να αποκτήσει έτσι καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό. Τώρα βέβαια είναι εντός έδρας το παιχνίδι αυτό στο Στέργιο. Μετά όμως όταν αρχίσουν τα ταξίδια πήγαινε έλα. Δεν ξέρω, Κώστα, πώς θα αντέξει η ομάδα. Αν θα αντέξει η ομάδα. Ναι, και εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Καταλαβαίνω ότι ήταν και κίνδυνο για τα παιδιά να έρθουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή αν τους έλεγε ότι θα παίξουν μόνο στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι πάντα δύσκολο. Κίνδυνο. Εντάξει, είναι και για τους Αμερικανούς ένα κίνδυνο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η ομάδα μπορεί να αντέξει τώρα, αν κάνει διαχείριση και παράδειγμα δώσει στον Εγκεκέζε περισσότερο χρόνο στα μάτια της Ευρώπης. Σωστά. Τώρα για τους φίλους του Ηρακλή που ρωτούν για τηλεοπτική μετάδοση, δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Αυτό πάλι γιατί έχει γίνει φέτος με το κύπελο. Αυτό Ωστά. Άμα δεν ασχοληθεί το ταπεινό site, φίλε, να δείχνει και κύπελο, δεν ασχολείται κανείς. Και πού θα πας, θα πας στο Ρέθινο. Δεν έχουν δοθεί τηλεοπτικά δικαιώματα από την ΕΟ. Συγχαρητήρια. Δεν έχει διαφερθεί κανένα κανάλι. Ασχολείται τώρα με την. Θα διαφερθεί αργότερα στα πιο σημαντικά μάτς ίσως. Ναι, φίλε, είχε Άρης Ηρακλής όμως. Και δεν το δείξει κανείς. Και δεν το δείξει κανείς. Γιατί λέει είχε απεργία. Είναι φοβερό. Δείξτε το χωρίς φωνή. Ναι, δείξτε. Τι σχέση είχε η απεργία των δημοσιογράφων. Ήταν η ΓΕΣΕΕ. Βρήκαν τη δικαιολογία. 480 παιχνίδια έχουν δείξει έτσι. Εντάξει, τέλος πάντων. Κοινωνική προσφορά είναι αυτά. Θα το δείχναν. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Και λοιπόν, μετάδοση από κάτω. με υπότιτλους. Θα υπάρχει ραδιοφωνική ενημέρωση από το Λίμπερο. Θα υπάρχει. Από το Ρέθυμνο. Ναι. Αλλά επειδή είπαμε, πολλοί κόσμος ρωτάει, δυστυχώς δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Το Κρήτη TV δεν το δείχνει. Όχι, δεν το δείχνει. Μιλήσαμε πριν με τα παιδιά από το Ρέθυμνο, τους συναδέλφους εκεί. Δεν το δείχνει κανένα κανάλι. Κακώς τους είπα, παιδιά, έπρεπε να το πάρετε, να πάρετε και κανένα χορηγό. Ας το δείχνει το Ρέθυμνο, το κανάλι. Πώς, ρε φίλε. Εμείς πώς τα δείχναμε πέρσι. Ποια. Πέρσι, Α2. Άλλο Α2, Α1. Άλλο Α1. Το κύπελο είναι διοργάνωση σε ΟΚ, όπως είπαμε. Παίζουν δύο ομάδες Α1 όμως. Ναι, δεν έχει σχέση με την ΕΡΤ και με τον δικαιώματα του ΕΣΑ και ΟΚ. Ας το δείξει το ΠΑΟΚ TV. Θα μπορούσε. Να εμπλουτίσει λίγο το πρόγραμμα. Με ήρα. Θα μπορούσε. 7.99. Λοιπόν, ναι. Δύο τι? Νούμερα χρήσατε από το 1 μέχρι το 11 για τα εισιτήρια του Άρη. 1 και 11. Λοιπόν, το 1 Παντελής Κωνσταντόπουλος. Κωνσταντόπουλος. 5.27. Το κινητό. Και Μάριο Ζαχαριάδης το δεύτερο εισιτήριο σε 128. Αγαθοπλέους. Κωνσταντόπουλος, Παντελής, Ζαχαριάδης, Μάριος, οι δύο φίλοι του Άρη. Πολύ ωραία. Θα ενημερωθείτε και εσείς από τη Μαρελής εντός λίγων λεπτών. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας ήταν σε αυτή τη δεύτερη ώρα Injection Service. Εξοικονομείς καύσιμο χρήματα και καλύτερη απόδοση του κινητήρα σου με τον καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού του αυτοκινήτου, στο γνωστό και ως TFC. Απόλλωνος 18 στην κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-93-37-87 και injectionservice.gr. Ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα δυτικά και στο κέντρο, με ένα τηλεφωνάκι πολύ γρήγορα έρχεται στο σπίτι σου, 62-85-86, Μεσολογγίου 2 βρίσκεται στις Ισικές. Η τηλιβεριά όμως έρχεται και στο κέντρο κανονικότητα. Νομίζω ότι Κώστα πρέπει να το τιμήσουμε τον Mr. Gold.
Repair Store, αν έχεις πάει στο κινητό σου, 3 καταστήματα Βενιζέλου 11 στο κέντρο της πόλης, Βασιλής Όλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη, repairstore.gr. Αν έχει πρόβλημα φόρτισης, εμένα έχει πρόβλημα, πήγε μου άλλαξε το σύστημα φόρτισης, τώρα φορτίζει κανονικότατα. Ναι. Και θήκες, tempered glass, όλα αυτά τα οποία προστατεύουν το κινητό σου. Αν δεν έχεις προνοήσει, θα πας στο Repair Store και θα αποκαταστείς τη ζημιά και μετά θα πάρεις και το tempered glass, γιατί κάποιος αποθεώνει τα αγγλικά μας, Κώστα, εδώ πέρα. Εντάξει, φίλε, δεν είμαστε και Άγγλοι. Νομίζω μια χαρά τα έλεγε. Μπορεί να έρθει να μας βοηθήσει. Πώς? Μπορεί να έρθει να μας βοηθήσει, όλα ευπρόσδεκτα είναι. Πρώτα ελληνικά και μετά αγγλικά. Λοιπόν, και Ότο Καλογεράς. Πριν από κάθε ταξίδι, για υπεύθυνο έλεγχο, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων Ότο Καλογεράς, σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας. Εσπερίνο 19, παλαιά συμμαχική ωραίο κάστρου. Και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Να παίρνει το αμάξι ο Ροντρίγκο και να πηγαίνει στην Χαλκιδική. Έχει σήμερα 14ο Ελλάδα-Βοσνία. Και όσοι δεν θέλετε να δείτε το μάτς αυτό, μπορείτε να δείτε την ίδια ώρα τα νησιά Φερόε Μάλτα. Ελλάδα-Βοσνία. Το δεν βολεύει τη Βοσνία, Κώστα. Διπλό, βλέπω σε στοίχημα σε 2.36. Ναι. Τι 2.36? Η Βοσνία. Όσο ο Άρης στην Ξάνθη δηλαδή. Δώρο. Ναι. Άσος. Θα το παίξω Χ. Το μέσο δικό σας. Ξάνθη Άρης θα το παίξω. Ναι, νομίζω Χ. Ο Σταύρος ήδη έχει ενημέρωση από τη φαίνεται για τους διαιτητές, γιατί είπε κόκκινη. Και όταν το ρώτησε ο Μπατμανίδης ποιος θα την πάρει, είπε στο μάτς. Ο Άρης. είναι βέβαιο. 100% μαζί την Ξάνθη. Όταν παίζεις στοίχημα και έχεις ευσεβούς πόδους, καλιά φορά πέφτεις εκτός. Ποιο έχασε προχθές. Προχθές είχε βγάλει και κατέβασε ένα μονόστιλο. Έβγαζε με ένα ευρώ. Με ένα ευρώ έπαιρνε 480, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, παραπάνω. Έπαιρνε 1600 ευρώ και έκλεινε με Χ την περασμένη Κυριακή με Ίντερ Γιουβέντους Χ. Αν και μπήκε στο τέλος, ναι, και επειδή εκείνη την ώρα ήταν στο Open, α, δεν μπορούσε να κάνει cash out. Αυτό έγινε το 1-2 και έχασε τα γύρω. Και ναι, έλεγε για τον Ιγκουάιν κάτι, σωστά. Τι να τον κάνω, να μπήκε την ώρα, συγγνώμη. Cash out. Χριστίνα Βραχάλη, φίλη που είναι. Θα δώσω και 200 ευρώ, Χριστίνα, σε σένα. Δηλαδή. Πω, πω. Πλήγμα ήταν αυτό. Και νησιά Φερόε Μάλτα λοιπόν σήμερα. Έχει, τον τέρπι των τερπιών, Κώστα. Άσος. Νησιά Φερόε, μάλλον θα κερδίσουν τα νησιά Φερόε. Θα κερδίσουν, θα κερδίσουν. Ασάρα. Λιχτενστάιν, το μεταξύ δεν έχουμε αποκλειστεί ακόμα, το ξέρετε αυτό. Έβλεπα πάνω Μπλέτσο, το συνάδελφο από την ΕΡΤ προχθές, που έκανε μια ανάλυση, φίλε, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έλεγε πέντε πράγματα, πάρουμε εμείς και τα τρία. Να κερδίσουμε πρέπει εμείς. Ναι, να μην κερδίσει η Φιλανδία κανένα ματς, να πάρει δύο βαθμούς. Ναι, έγραφε όμως πολύ σωστά ο συνάδελφος, έχοντας το ματς με τον Λιχτενστάιν. Ναι, φίλε, σου λέει, έχεις αποκλειστεί τυπικά. Γιατί και εσένα δεν πήρε το Λιχτενστάιν. Μπορεί να πάρει χείο, σου λέει το Λιχτενστάιν. Με Φιλανδία. Ναι. 5-0 θα χάσει. Ναι, εντάξει. Αλλά θεωρητικά είσαι μέσα στο παιχνίδι τη πρόκριση. Μα αποκλείσει και η UEFA την Ιταλία. Τι? Γιατί θα πάει κάποιο να κάνει το Μουσολίνι χαιρετισμό. Ναι, ναι. Πάει και η Ιταλία έξω. Κάτι. Όπω μια εθνική σου μισήματα δεδοτό, ναι. Δεν γιατί. Υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Ναι. Το μάτς είναι μία στο τρισεκατομμύριο υπάρχει. Διπλό το δίνει. Είναι διπλό το παιχνίδι. Οριστικό. Οριστικό. 2-36. Ποιοι παίζουν από εμά. Αυτοί που παίξανε με την Ιταλία συν 2-3-4 αλλαγέ. Μάλιστα. Όλα καλά δηλαδή. Φέτο παίζει, πήγε γέρο στο meeting. Αυτά είναι δικά σα θέματα. Καλά, τι δικά μα, στην εθνική ρε φίλε. Τα δικά μα τα meeting έρχεται κανονικά. Εκπλήξει λέει ετοιμάζει ο Φανσί. Κατάλαβα. Πασχαλάκη, πόσο είπε στο διπλό. Να το παίξουμε και στη στοίχημα και στην πετσόπ. Πασχαλάκη στο τέρμα, Μπακάκη στα φιλίδι στα άκρα τη άμυνα. Στο κέντρο υπάρχουν αλλαγέ. Χατζηδιάκο με Κουρμπέλη αντί του Σιώβα. Ποιο είναι ο Χατζηδιάκο. Στην Ολλανδία κάπου. Με κάνει σεβασμό στον Χατζηδιάκο, παιδιά, δεν το. Μεγάλη. Στην Ολλανδία, αυτό είναι σίγουρο. Υπόκληση, υπόκληση μεγάλη στο φίλο μα, τον Πασχάλη του Ντούρι. Μόνο αυτό έχω να πω. Τίποτα άλλο. Για συνέχιση, Κώστα, στη μισή γραμμή. Γαλανόπουλο θα πάρει ρόλο αμυντικού χαφ. Γιαννούλη Μάνταλο εσωτερικά χαφ. Στα άκρα λίγο. Ο Άρη κερδίζει αυτό, να ξέρει. Παυλίδη Ολλανδία και αυτό. Ολλανδία. Καλός παίκτης. Ο Βρουσάη. Στη Βίλε είναι που παίζουν οι Έλληνες. Και μπροστά. Βρουσάη. Μπακασέτας. Παιδιά, το διπλό, το 2.36. Τώρα παίξει του να μην πέσει. Τώρα παίξει 3 σπίτια. Θα πάει στο 1.40. Να ξέρετε. Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκος. Παυλίδης. Μπακασέτας. Ο Μπάμπης ο Παυλίδης. Είπαμε για νέα εθνική, αλλά κάποιοι τον κάνει λύσα μάλλον. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αύριο πάλι.
Αύριο λίγο μετά τις 12, Τρόικα, εδώ στο Λίμπερος 107,4. Χρήστος Σαλτίδης, Κώστας Κούσης. Ποιος ακολουθεί τώρα? Αυτός. Αυτός. Ο Τσατσαρός. 3 με 5 ο Γιώργος Αγόρας. Ναι. Και όλα Μπαοτάρης και ΠΑΟΚ 24 και Αγάπη Γαβριλίδου. Θα έχει και ΠΑΟΚ παιχνίδι μέσα στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. 7,5 ώρα είναι το μάτς. 7,5. Ωραία, μετά βγαίνουν οι μαρμίτες. Και το βράδυ πάλι γνωστή και ζούγκλα. Από αύριο μουσική εγώ, ή αν όχι από αύριο, την Παρασκευή. Άμα έρθεις από εδώ, θα κάτσεις. Θα το κάνω από εκεί, θα σου πει πολλές. Καλό μεσημέρι σε όλους. Bye bye.